Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά, 13 Ιουνίου. Και απόψε ανοίγουμε μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που καίει στην κυριολεξία ολόκληρη την Κρήτη. Ένα θέμα που περίπου πριν από 1,5 χρόνο ανοίξαμε ξανά εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, όπου έγινε και σημείο αναφοράς μιας έντονης περίοδου που ακολούθησε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη την Κρήτη. Στόχος είναι να δούμε πού είμαστε 1,5 χρόνο μετά και τι γίνεται με το θέμα των δασικών χαρτών μετά και την τελευταία παράταση που έδωσε το Υπουργείο 15 Ιουλίου. Μαζί μας λοιπόν απόψε εδώ στο πλατό της εκπομπής Ώρα Αιχμής ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Καλησπέρα σας κύριε Κουράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Καλησπέρα κύριε Χιλετζάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα κύριε δασκαλέ, σας και στους τηλεθεατές σας. Ο νομικός από το Ρέθυμνο, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστος σε ολόκληρη την Κρήτη το θέμα των δασικών χαρτών, ο κύριος Νίκος Κοντζαμπασάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και μαζί μας και ο συντονιστής του Παγκρήτου Οργάνου Δασικών Χαρτών, ο κύριος Μανώλης Πατεράκης. Καλησπέρα σας κύριε Πατεράκη. Καλησπέρα σας, καλώς ανταμώνουμε. Χρόνια πολλά, γιατί η μέρα είναι πολύ μεγάλη. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Παράκλητος. Οπότε να έχουμε καλή φώτιση σε όλους, έχουμε σε όλο τον κόσμο. Και στο Υπουργείο. Και στους δασκούς. Και σε αυτούς που μας εδιεκούν, κύριε Σκαμάκη. Ακριβώς. Να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα παρέμβει στην εκπομπή η πρόεδρος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ενώ θα συνδεθούμε και με το χωριό Άγιος Θωμάς, όπου εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι συγκεντρωμένοι σε περιοχή του χωριού, μαζί με την Αθηνά την Πατεράκη, την δημοσιογράφο μας, για να μεταφέρουμε και τον παλμό της ενδοχώρας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Κουράκη. Κύριε Κουράκη, ως πρόεδρος της ΠΕΔ, πριν από μερικές ημέρες, πριν από περίπου ένα μήνα, είχατε κάνει μια κέρια παρέμβαση, μια επιστολή προς το Υπουργείο, έχοντας υπογραμμίσει το μέγεθος του προβλήματος, και η αλήθεια είναι ότι από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, θα τολμήσω να πω, ήταν η πιο ουσιαστική παρέμβαση που έφερε και μία παράταση μέχρι 15 Ιουλίου, χωρίς βεβαίως αυτή η παράταση να είναι η λύση του προβλήματος. Από εκεί και πέρα, τι έχει γίνει? Κοιτάξτε, το μέγεθος του προβλήματος το είχαμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή, από το 2021, μόλις αναρτήθηκαν οι χάρτες. Και παρεμβήκαμε συντονισμένα ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, μαζί με τους φορείς, έτσι όλους τους φορείς, συντονιστήκαμε και τοποθετηθήκαμε για τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν με αυτή την ανάρτηση. Από τότε έτρεξε πάρα πολύ νερό. Και βέβαια να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, τα λεγόμενα πρόδειλα λάθη, όπου εμφανιζόταν δρόμοι ως δάσος, αγροτική οδοπία ως δάσος, κατοικίες ως δάσος, αποχαρακτηρισμένες περιοχές με διάφορες δραστηριότητες ως δάσος, και υπήρχε, αυτά ήταν φανερά λάθη, τα οποία διεκδικούσαμε να αποσυρθούν οι χάρτες και να διορθωθούν αυτά τα οφθαλμοφανή λάθη, χωρίς οι πολίτες να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία. Παράλληλα, υπήρχε ανησυχία με το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Και επίσης υπήρχε ανησυχία αν ο δασικός χάρτης, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, το κράτος εγείρει δικαιώματα. Πρέπει να πούμε, και το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά οι πολίτες και οι φορείς και οι συντονιστές, ότι η Κρήτη έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς μαζί με τα νησιά του Ιωνίου και κάποιες περιοχές, οι Κυκλάδες, οι Μάνοι, έχουν ένα ιδιαίτερο, όπου πρέπει να τονίσουμε ότι το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου επί των Δασών, δηλαδή ο δασικός χάρτης, δεν αποτελεί τίτλο κυριότητος ή ιδιοκτησίας για το δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιώτες. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι επειδή αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, υπάρχουν κάποια αποτυπωμένα δάση, αυτά ανήκουν στο δημόσιο. Τολμούμε να πούμε ότι υπάρχουν εκτάσεις από πριν την απελευθέρωση της Κρήτης, όπου τις αξιοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα εμείς, πέρα από τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει με ένα επιτελείο που συντονίζει ο κ. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, μαζί με πολιτικούς και νομικούς, παρεμβαίνουμε συνεχώς και θα παρεμβαίνουμε μέχρι ότου δώσουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δώσουμε
οριστική λύση. Πολλά από τα προβλήματα που θέσαμε έχουν διορθωθεί. Δεν έχουν όμως διορθωθεί στο σύνολό τους. Παραδείγματος χάρη να αναφέρω ότι στο νομό Λασιθίου και στο νομό Χανίου και στο νομό Ρεθύμνου, σε κάποιους ορεινούς δήμους, εμφανίστηκε ας πούμε στο Λασίθι το 60% των εκτάσεων να είναι δασικές. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν ισχύει. Αρκεί να σας πω ότι στη Γερμανία και στην Ολλανδία, επί της έκτασης το 28-29% της έκτασης της Γερμανίας είναι δάσος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς παρεμβήκαμε και ζητήσαμε αυτή την παράταση. Τη δέχτηκε ο Υπουργός μετά πάλι από συνεδρίας, κατά την ώρα της συνεδρίας και πέρα της παρέμβασης, μέχρι 15 Ιουλίου. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν το λύνει. Παράταση θα χρειαστεί και άλλη. Εκείνο όμως που έχουμε και θα το ανακοινώσουμε αυτή τη εβδομάδα, δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και με τον κύριο Πατεράκη, με τον κύριο Σιλαντζάκη και με τον εκπρόσωπο των αγροτών, κτηνοτρόφων, τον κύριο Κουζαμπασάκη, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα, και ο κύριος Κουκιαδάκης. Ετοιμάζουμε παρέμβαση πάλι αυτή τη εβδομάδα, πιστεύω την έχουμε ολοκληρώσει, εν πάση περιπτώσει, την ρετουσάρα μου, όπως λέμε. Μία παρέμβαση που είναι, ας πούμε, και πρόταση. Ναι, ναι, πρόταση, συμπεράσματα και πρόταση. Και τι πρέπει ακόμα να γίνει, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Εκείνο που θέλουμε να πούμε ως Περιφερειακή Ένωση και συνεργαζόμαστε με όλους, ότι εμείς από την πρώτη στιγμή παρεμβήκαμε, λέμε, δεν θα αφήσουμε κανένα πολίτη μόνο του, δεν θα αφήσουμε κανένα φορέα μόνο του, κανένα νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κανένα κτηνοτρόφο ή κανένα αγρότη που σε αυτή τη φάση αδικούνται. Θα είμαστε δίπλα τους, θα αγωνιστούμε. Αν χρειαστεί και κινητοποίηση να κάνουμε, αν δεν έχει το Υπουργείο την διάθεση να μας ακούσει, να δει ποια είναι η πραγματικότητα και να προχωρήσουμε μαζί. Μάλιστα. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι μειώθηκε το παράβολο, αλλά κατά την άποψή μου, αυτό είναι μια ευθύνη, κατά την άποψή μας, είναι μια ευθύνη του κράτους και δεν έπρεπε καθόλου να υπάρχει παράβολο. Είναι κάτι το οποίο το λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Πρωτού έρθω σε εσάς, την προηγούμενη φορά είχε παρουσιάσει ένα προσωπικό του παράδειγμα ο κύριος Χιλετζάκης, που νομίζω, κύριε Κοντζαμπασάκη, ότι έγινε και αιτία για να πάρει φωτιά η συζήτηση. Πρωτού μας επαναλάβατε, τι έχει συμβεί με αυτό το αγροτεμάχιο που είχατε δώσει από τους δασικούς χάρτες, θέλω να πάω στις οθόνες της εκπομπής και με τη βοήθεια του κυρίου Κοντζαμπασάκη να μας δείξει, γιατί πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς το μέγεθος των δασικών χαρτών. Τι σημαίνει δασική χάρτη στην Κρήτη. Και πάμε να δούμε τον χάρτη, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί ελάχιστα, είναι στο 95%. Λοιπόν, εδώ είναι η Κρήτη, είναι οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Και ξεκινάμε με την περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Βλέπω ένα παράδειγμα εδώ, κύριε Κοντζαμπασάκη. Το ακροτήρι. Το ακροτήρι πάνω από το 60%, δηλαδή το ακροτήρι εκεί που είναι το αεροδρόμιο. Και το παραθαλάσσιο μέρος, ναι, του, το βλέπετε. Όλο το παραθαλάσσιο είναι δάσος. Ακριβώς. Αν εξαιρέσει κανείς το αεροδρόμιο, τις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου, κάποιες κατοικίες, τους οικισμούς που ξέρουμε όλοι στο ακροτήρι, είναι όλο δασικό. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή, αν δούμε την περιφερειακή ενότητα. Δείτε παρακαλώ το νότιο τμήμα των Χανίων, το παραθαλάσσιο. Εδώ ας πούμε τα Λευκά Όρη. Ναι, ναι. Εντάξει, τα Λευκά, ναι, Όρη, okay, να το συζητήσουμε. Για να δούμε λίγο το Φραγκοκάστελο. Μισό λεπτό. Αν δούμε την περιφερειακή ενότητα των Χανίων, εκεί που δεν είναι δάσος, είναι ουσιαστικά στον αστικό ιστό της πόλης των Χανίων. Ακριβώς. Και βλέπουμε, ας πούμε, εδώ την Κίσαμο. Ουσιαστικά το 80% της περιφερειακής ενότητας των Χανίων. Ακριβώς. Είναι δασική έκταση. Πάνω από 74%. Μάλιστα. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η περιφερειακή ενότητα των Χανίων και η περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου μαζί με το βόρειο τμήμα του Ηρακλείου είναι οι περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν διαφοροποιείται η περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, δηλαδή βλέπουμε ότι στον αστικό ιστό του Ρεθύμνου είναι η πόλη, όλος ο υπόλοιπος νομός χαρακτηρίζεται ως δάσος. Να πούμε ότι εδώ είναι η καλλιεργήσιμη γη των Ρεθεμιωτών, όπως εδώ είναι η καλλιεργήσιμη γη των Χανιωτών. Σωστά. Ακριβώς. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Λοιπόν, στο Ηράκλειο το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο κομμάτι των βόρειων παραλίων του νομού. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο είναι ένας μεγάλος αστικός ιστός, άρα γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν έχει χαρακτηριστεί η πόλη του Ηρακλείου ως δάσος. Και βλέπουμε και τα νότια του Ηρακλείου, δηλαδή και τα παράλια, περιοχή, τα παράλια του Ηρακλείου, όλα να χαρακτηρίζονται ως δάσος. Εδώ είναι η ορεινή όγκη που βλέπουμε, τα σημεία που
Ίσως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ίσως αυτά εδώ τα σημεία να είναι τα μοναδικά που χαρακτηρίζονται. Αν δείτε το μαύρο περίγραμμα που επισημειώνει ως κουκίδες, ως κοιλίδες στο χάρτη, είναι οικισμοί. Αυτοί δάδε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δασικοί. Mm-hmm. Παρατηρήστε παρακαλώ στα όρια των οικισμών, πολλές φορές και μέσα στα όρια των οικισμών, mm-hmm. έχει πρασινίσει ο χάρτης. Δηλαδή υπάρχουν χωριά και στα Χανιά, μεγάλα χωριά, η Ασυγωνιά, παραδείγματι, που έχουμε κτίσματα των χωριών, τα Λιβάδια στο Μηλοπόταμο, κτίσματα σχεδόν που είναι μέσα στο δασικό χάρτη. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και ξεκινάμε με αυτό για να δώσουμε τροφή για συζήτηση. Λοιπόν, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Κουράκης νωρίτερα. Εγώ θα τολμήσω να πω, κύριε Κουράκη, ότι είναι πάνω από το 60% της περιφερειακής ενότητας. 68%. 68%. Ναι, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή, εδώ, και να πούμε ότι το Λασίθι είναι και ο μοναδικός νομός της Κρήτης που έχει 4-5 αστικά κέντρα μαζί με τη Νεάπολη. Δηλαδή, όλο το Λασίθι είναι δάσος. Όπως βλέπετε, ξερούνται οριακά τα αστικά κέντρα. Αυτό το μαύρο περίγραμμα, επαναλαμβάνω, που βλέπετε πέριξ των οικισμών, το μη χαρακτηρισμένο, είναι τα όρια των οικισμών, των πόλεων. Mm-hmm. Η Σιτία, η Ιεράπετρα, είναι φανερό. Να γυρίσουμε στον πρώτο χάρτη που είναι όλη η Κρήτη και θέλω να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα στον κύριο Κοντζαμπασάκη, αφού πρώτα μας δώσει το παράδειγμα του κύριο Σκυλετζάκης. Αυτή εδώ είναι η Κρήτη και τελικά ζούμε σε ένα νησί που είναι από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη Άλπη. Δάση. Ζούμε στις Άλπεις. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, στο Ηράκλειο είχατε δώσει ένα παράδειγμα για ένα αγροτεμάχιο που έχει να κάνει με ένα αμπέλι. Τι ακριβώς είχε συμβεί στην πρώτη αναφορά των δασικών χαρτών? Στην πρώτη ανάρτηση του δασικού χάρτη έδειχνε το μισό αμπέλι δασικό, ΔΑ συγκεκριμένα, και το άλλο αμπέλι κανονικά καλλιεργήσιμο. Μετά από τις δεσμεύσεις του κυρίου Σκρέκα και με την καθοδό του στην Κρήτη, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, που συνάντησε και τους αγροτικούς φορείς, συνδικαλιστές, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, εμείς είχαμε διαβεβαιωθεί ότι με τη νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών όλα αυτά θα διορθωθούν. Και ο ίδιος ο υπουργός μας είχε πει: δεν χρειάζεται να κάνετε αιτήσεις, μην κάνετε τίποτα, κάντε λίγο υπομονή, θα δώσουμε τις παρατάσεις και θα διορθωθεί ο χάρτης. Ο διορθωμένος χάρτης που έλυγε 31 Μαΐου ξαναδείχνει το ίδιο αμπέλι, το ίδιο αγροτεμάχιο να είναι το μισό δασικό και το άλλο μισό να είναι καλλιεργήσιμο. Δηλαδή ουσιαστικά μετά την αναθεώρηση όλων αυτών των δεδομένων που είχαν προκύψει από την εκπομπή, της παρεμβάσεις που γίνανε πάνω σε όλα αυτά, εσείς βρεθήκατε αντιμέτωπος με το ίδιο πρόβλημα που είχατε και πριν. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και θα φέρω και ένα παράδειγμα πρόσφατο. Έχω ένα πολύ δικό μου άτομο, γενικό μου πρόσωπο, έχει μπει στο πρόγραμμα της αναδιάθρωσης. Το πρόγραμμα της αναδιάθρωσης συναμπέλων είναι ένα ευρωπαϊκό πακέτο του δεύτερου πυλώνα, που όταν σου ζητάνε ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή παίρνουν το ε9, δεν σου ζητάνε τίτλους πριν το 45 ή του παππού σου ή του μπαμπά σου κτλ. Σου λέει το ε9 είναι τίτλος ιδιοκτησίας. Μπαίνει στο πρόγραμμα της αναδιάθρωσης καλλιεργειών, που είναι επιδοτούμενο με 1.500 ευρώ το στρέμμα. Έρχεται η ΔΑΟΚ, κρατική υπηρεσία, κάνει αυτοψία, μετράει το χωράφι, γεωπόνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σου δίνουν την άδεια φύτευσης και περνάει ένα κλιμάκιο της δασικής υπηρεσίας, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, και σου λέει αυτό είναι δασωμένος αγρός, θα σου κάνουμε δικογραφία, δεν μπορείς να φυτέψεις, και όταν θα αποφασίσει το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας που είχε πει και πριν ένα χρόνο ο Σκρέκας που δεν είχε γίνει ακόμα ο υπουργός, θα δικαιωθείς. Δηλαδή όταν μιλάμε για μια πραγματική ομοιρία. Μια πραγματική ομοιρία, ακούστε το, δηλαδή, το πρόγραμμα τρέχει, έχουν μπει εγγυητικές, ο παραγωγός θα καλεστεί να γυρίσει πίσω 60-70 χιλιάδες ευρώ, γιατί το χωράφι είναι πάνω από 20 στρέμματα, είναι τεράστιο, mm-hmm. η επιδότηση μεγάλη, είναι το κυπεριμερίας, έχουν μπει εγγυητικές, χάνει όλα του τα φυτά, χάνει την υποστήλωση που έχει δώσει προκαταβολές, τα έχει πάρει για να είναι έτοιμο στο πρόγραμμα, παθαίνει μια τεράστια ζημιά και σου λέει ισομηρία. Ξέρετε πόσες αιτήσεις είναι σήμερα, κύριε δασκαλάκι, στην Κρήτη μας, που δεν έχουν επισκεφτεί ακόμα ούτε τα δασολογικά γραφεία, ούτε εμείς, δηλαδή εμείς εννοώ την Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου, mm-hmm. που έχουμε 2 επίσημους δασολόγους και τους έχουμε τους δασολόγους. Τώρα πετάχουμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί όταν είχε κατέβει ο κύριος Κρέκας, μας είπε ότι βάσει του άρθρου 24, αν πάρετε δασολόγο και γίνουν διορθωτικές στους χάρτες, θα μπορείτε σαν συνεταιριστική οργάνωση να κάνετε αίτηση στους
να μπορείτε να κάνετε τα πρόδειλα σφάλματα στους χάρτες. Στους χάρτες. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο βρίσκονται 4.000 ανθρώπους ομοιρία, 4.000 αφημοί, 4.000 ιδιοκτήτες γης είναι σε ομοιρία σήμερα που μιλάμε, έχουν κάνει αίτηση. Δεν υπάρχουν επανδρομένα δασαρχεία. Δεν υπάρχει το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας. Αυτό είναι άγνωστο πότε θα εξεταστούν. Το 2017 είχαν 174-178.000, αν θυμάμαι καλά, ήταν οι αιτήσεις που κάνανε οι ενστάσεις τότε. Ξέρετε πόσες έχουν αξιολογηθεί από το 2017 και μέχρι σήμερα? 50.000. 50.000. Ούτε το 1 τρίτο δεν έχει. Επομένως οι 4.000 που έχουν γίνει τώρα στην Κρήτη, που αν πάρουμε παράταση, όση παράταση και να πάρουμε, θα γίνουν χιλιάδες. Πότε θα εξεταστούν, πότε θα βγούμε από την ομοιρία, πότε θα πάμε παρακάτω. Δεν πάει παρακάτω. Άρα 15 Ιουλίου είναι απλά για γέλια αυτή η παράταση. Μα είναι εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πατεράκη, ο κύριος Χελετζάκης είπε για 4.000 αφημοί, 4.000 πολίτες μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Σε επίπεδο Κρήτης πώς είναι? Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Για τα σκαλάκια σίγουρα κάνω λάθος και πιστεύω ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα απαντήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, που είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζει ο κόσμος, ότι το άτυπο συντονιστικό όργανο για τους δασικούς χάρτες που αναδείχθηκε αμέσως μετά την ανάρτησή τους, αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο και ένα πολύ μεγάλο λόγο να αναδείξει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, να ενεργοποιήσει όλους τους θεσμούς. Να ευχαριστήσω δημόσια τον Γιώργο Κοντζαμπασάκη, που είναι ο στυλοβάτης αυτού του άτυπου συντονιστικού οργάνου από την πρώτη στιγμή, αν ιδιωτελώς, που πήγε κόντρα στο κατεστημένο μαζί με εμάς. Τον κύριο Κουράκη, δημόσια, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία μας τον τελευταίο χρόνο, τελευταίους μήνες τέλος πάντων, που έχουμε έρθει πολύ κοντά και έχουμε συντονιστεί από κοινού, γιατί εμείς θέλουμε πρώτα να είναι οι αιρετοί άρχοντες και εμείς να είμαστε από πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός στην ουσία που τους έχει κλέξει ο λαός, για να αγωνίζονται και να διεκδικούν λύσεις των προβλημάτων. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα απόψε από την εκπομπή σας στο κεντρικό κράτος. Για εμάς η τοπική κυβέρνηση είναι ο Δήμος της κάθε περιοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση στο 1 εκατομμύριο εμείς να αποδεχτούμε τελεσμένα γεγονότα και πρέπει να το λάμε σοβαρά υπόψη. Εδώ είναι αιματοβαμμένοι οι γης. Εμένα τον προπάπη μου τον κάψαν οι Γερμανοί στον Ψιλορίτη. Και ο παππούς μου πολέμησε στην Αλβανία, στα χιόνια. Τερίζουν τα κόκαλά τους αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι εδώ είναι μια ιστορία. Και ό,τι δεν πήραν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί θα το πάρουν σήμερα οι νέοι Οθωμανοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα σχέδιο που έχει αποκλειστικά να υφαρπάξει τη μισή Κρήτη, να το πω λαϊκά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Δασκαλάκη? Είναι δυνατόν? Έγινε στο Ρέθυμνο εν όψη του κλεισίματος με το κορονοϊού να αναρτήσουν το δασικό χάρτη, που ήταν οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια των, που δεν τολμούσαν, άλλοι από φόβο και άλλοι με το φόβο των προστήμων να βγουν έξω, και εμείς να παίξουμε τη ζωή μας και να γίνει αυτή η λαοθάλασσα που έγινε στο Ρέθυμνο, γιατί πήρε όλο το βάρος της Ελλάδας στο Ρέθυμνο και όλο το βάρος της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή εξαιτίας της Κρήτης, την Τετάρτη δημιουργείται ένα πανελλήνιο όργανο στη Χαλκιδική που τους πήρανε τη γη με τον νόμο του Φάμελου. Εδώ έχουν γίνει εγκλήματα, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή συντελείται ένα πραξικόπημα με το δασικό χάρτη. Χάνονται επιδοτήσεις. Εμείς έχουμε δικαιωθεί σε όλα τα επίπεδα που αναδείξαμε το πρόβλημα, που κινδύνεψε ακόμη και η ζωή μας να μην συμβεί το παραμικρό με την αγανάκτηση του κόσμου, και πρέπει να φοβούνται και να ντρέπονται αυτοί που έχουν κάνει, γιατί το πρόβλημα είναι διαχρονικά. Δεν έγινε σήμερα, ούτε από το 85 μέχρι σήμερα, αλλά έγινε από το 16 και εδώ. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να παραιτηθούν, κύριε Σκαλάκη. Κύριε Πατεράκη, επειδή λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρωτού πάω στον κύριο Κοντζαμπασάκη, γιατί θα σας πω ότι απόψε ο κύριος Κοντζαμπασάκης έχει σκοπό να κάνει μια σειρά από αποκαλύψεις που ίσως αλλάξουν τελείως τη ρότα των δασικών χαρτών. Θα τολμήσω να πω ότι πολλές από αυτές τις αποκαλύψεις που σήμερα θα παρουσιάσω τις έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με τον κύριο Χιλετζάκη. Θέλω να πάμε να δούμε τι λένε οι άνθρωποι της ενδοχώρας. Να συνδεθούμε λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Άγιο Θωμά, εκεί βρίσκεται η Αθηνάη Πατεράκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με τους δασικούς χάρτες πιστεύουν ότι είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Γη, εκτάσεις γης έχουν όλοι οι πολίτες. Οι δασικοί χάρτες, κύριε Κουράκη, εγκλωβίζουν ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν το ένα εκτάριο ελιάς. Όταν, ας πούμε, δασικός χάρτης είναι ο κήπος του σπιτιού τους. Αλήθεια είναι. Πάμε στον Άγιο Θωμά. Εκεί βρίσκεται η Αθηνάη Πατεράκη. Να ευχαριστήσω την κυρία Δραμουντάνη που για μία ακόμη φορά μας ανοίγει το καφενείο της. Αθηνά, καλησπέρα.
Μπορώ να πω κάτι για τον Ιωθωμά, επειδή έχουμε κάνει... Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες για ακόμα μια φορά η κυρία Δραμουντάνη, μας άνοιξε το μαγαζί της, μας έχει περιποιηθεί, όπως μπορείτε να βρείτε. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα με αγρότες και κτηνοτρόφους της ενδοχώρας. Το πρόβλημα είναι γνωστό, αφορά τους δασικούς χάρτες. Αγροτικές λοιπόν εκτάσεις, οι οποίες οι άνθρωποι αυτοί τις είχαν για χρόνια, είχαν περάσει από γενιά σε γενιά και ξαφνικά αντιλαμβάνονται πως τις χάνουν. Έχει δοθεί λοιπόν μία παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου όσον αφορά τις καταθέσεις των αντιρρήσεων. Ο κύριος Γιώργος Γαβαλάς είναι μαζί μας, είναι δίπλα μου, είναι ο γραμματέας οργάνωσης αμπελουργών και ολοπαραγών Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Γαβαλά. Καλησπέρα. Αυτή η παράταση λοιπόν μας καλύπτει σαν λύση? Όχι, δεν μας καλύπτει, δεν είναι το πρόβλημα. Προ 10 μέρες πήγε να τελειώσει η παράταση. Τα μισά χωράφια ήταν ατακτοποίητα. Εγώ έχω εδώ πέρα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό του 1974, έχω μία πράξη χαρακτηρισμού του 1990, έχω ένα τοπογραφικό και αυτό του 1990 που είχα καταθέσει στο δασαρχείο ο πατέρας μου τότε από μία αγορά αγριάδα γης. Του δώσανε την πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ώστε να μπορεί να πάρει και δάνειο τότε. Τότε πήρε και δάνειο μέσω του χαρακτηρισμού της έκτασης και σήμερα φαίνεται δασικό. Μέχρι και την ημέρα που πήγε να τελειώσει η παράταση ήταν ατακτοποιητό. Αμπελουρικές ζώνες, αμπελουργικά χωράφια είναι τακτοποίητα. Φαίνονται δασικά. Ο άνθρωπος πώς θα μπει αύριο μεθαύριο στο δασικό το, πώς θα μπει στην αναδιάρθρωση που είπε και ο Μύρος. Αυτό σημαίνει, πώς κύριε Γαβαλά, ότι ακόμα και αν θέλει κάποιος να μεταβιβάσει την περιουσία του στα παιδιά του, υπάρχει αυτή η ομοιρία που δεν μπορεί να κάνει μεταβίβαση. Οτιδήποτε δασικό δεν μεταβιβάζεται και δεν πωλείται. Οτιδήποτε δασικό. Και φυσικά όλα αυτά τα χρήματα που δίνατε τόσα χρόνια για τίποτα δεν επιστρέφουν. Δεν είναι ότι δίναμε μόνο χρήματα, είναι ότι από εδώ πέρα, όπως θα διαπιστώσει σε λίγο, πολλοί έχουν χρεωθεί για να αγοράσουν χωράφια. Γιατί μέχρι 31-12 ήταν μια χαρά τα χωράφια και τα αγοράζαμε. Από μία πρώτη που βγήκαν οι δασικοί, τα χωράφια ήταν δασικά. Και όλη αυτή έτσι, η κατάσταση σας βάζει και σε περιττά έξοδα με δικηγόρους. Και κακώς μας βάζει. Για ποιο λόγο? Χωράφια που έχουν πληρώσει οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας. Χωράφια που πληρώνουν τόσα χρόνια έμφυα. Πού ήταν το κράτος να έρθει και να μας πει, παιδιά, αυτά είναι δασικά, μην αγοράζετε, απαγορεύετε. Αυτά είναι δασικά, μην αγοράζετε, γιατί θα σας μπλοκάρω αύριο μεθαύριο. Στο κράτος πού ήτανε? Γιατί πρέπει να έρθω εγώ πάλι ο πολίτης, όπως και με την περίπτωση του κτηματολογίου που είχαν δοθεί τα χρήματα και σήμερα να πληρώνω πάλι εγώ για τις δασικές εκτάσεις? Για ποιο λόγο? Κύριε Γαβαλά, να ρωτήσω το εξής. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Έχουν δοθεί δύο παρατάσεις. Το θέμα αυτό αναδείχθηκε και πριν από 1,5 χρόνο. Έχει μεσολαβήσει 1,5 χρόνο. Θα μπορούσε να σας πει, και δεν είμαι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, ερώτηση κάνω, θα μπορούσε να σας πει το Υπουργείο ότι εγώ τώρα και 1,5 χρόνο σας κούρω τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά εσείς δεν μπαίνετε στη διαδικασία της τακτοποίησης. Τι απαντάτε? Πολύ καλά κάνετε, κύριε Μάνο, και κάνετε σινιούρ του διαβόλου, αλλά θα σας πω κι εγώ από τη μεριά μου που είμαι διάβολος, σε εισαγωγικά, ότι εγώ αυτά τα χαρτιά τα πήγα στο παιδί, το δασονόμο που είχε η Ένωση Ηρακλείου, για να κάνω ένα πρόδειλο σφάλμα και να περάσω τα χωράφια, ότι ορίστε παιδιά, αυτό το χωράφι το οποίο φαίνεται, το οποίο επιδοτούμε, το οποίο είναι ελιές, είναι 20 χρονών ελιές, να το τοπογραφικό διάγραμμα του 1990, να το ιδιωτικό συμφωνητικό του 1974, να την πράξη χαρακτηρισμού έκτασης από το δασαρχείο, με τα γραμματόσημά της, με όλα της χαρακτηρισμένη. Να το περάσουμε λοιπόν το χωράφι, να μην φαίνεται δασικό κτλ. Δεν επέρασε, κύριε Μάνο. Μέχρι και σήμερα δεν έχει περάσει ακόμα. Τι θα κάνουμε? Αυτό, κύριε Χιλετζάκη, οφείλεται στο γεγονός έλλειψης προσωπικού. Καταρχήν δεν έχουν επανδρωθεί τα δασαρχεία. Είχαν πει ότι θα πάρουν. Τα δασαρχεία, βεβαίως. Δεν έχουν πάρει κανένα δασολόγο. Δεν έχει επανδρωθεί κανένα δασαρχείο. Οι επιτροπές δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα. Δεν έχουν αξιολογήσει κανένα μα κανένα φάκελο από τους καινούργιους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Επομένως, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, για επιτροπές, πρέπει πρώτα να επανδρώσουμε τα δασαρχεία μας με προσωπικό, αλλιώς να το δώσουμε εργολαβία σε μια ιδιωτική εταιρεία, όπως δώσαν και τους χάρτες σε μια ιδιωτική εταιρεία που δεν είχε και μεγάλη εμπειρία. Γιατί εμείς είπαμε το εξής: Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου, μιλάω εγώ για μας, για να μην μιλώ για τους άλλους. Λοιπόν, από το 1996. Εμείς χαρτογραφήσαμε όλη την Κρήτη, με λίγα λόγια. Από το 1996 χαρτογραφούμε την Κρήτη. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΣΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ,
Ποιος διαχειρίζεται το ΟΣΔΕ μέχρι και πρότινος? Μία ιδιωτική εταιρεία. Από τη Γάβδο μέχρι και τον Εύρο. Λοιπόν, χαρτογραφημένη όλη η έκταση. Δηλωμένα, γιατί όταν πηγαίνει ο κύριος Πατεράκης και έρχεται να δηλώσει την επιδότησή του, έρχεται και μας φέρει το Ε9. Το Ε9 έχει κάποια κουτάκια. Που λέει το κουτάκι απάνω βοσκότοπος. Που λέει το κουτάκι απάνω μονοετής καλλιέργεια. Που λέει απάνω δεντρώνης καλλιέργεια. Έχει άλλο ένα κουτάκι στην άκρη που λέει και τίτλος κτίσης. Είναι κάποια μονοψήφια νούμερα. 5, 6, 7, 8. Το 5 είναι αποδοχή κληρονομιάς. Επομένως, όταν εγώ περνάω το Ε9 μου, όταν γίνεται ένας μεγάλος δώρος μέσα από τις αγροτικές ενισχύσεις για το περιβόητο ΑΤΑΚ, τον κωδικό αγροτοτεμαχίου, ξέρω, που έχει ναι. να κάνει με την ταυτότητα του καθενός αγροτοτεμαχίου. Και όταν γίνεται αυτός ο μεγάλος δώρος και εμένα μου φτιάξει ένα δασικό χάρτη και δεν μου παίρνει τα έτοιμα υπόβαθρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που τα διαχειρίζεται η ΔΑΟΚ, όλα τα λεφτά του δεύτερου πυλώνα περνάνε από τη ΔΑΟΚ, αγροτικές διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας, από τον ΕΛΓΑ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε, πώς μιλάμε ότι κάνουμε ένα δασικό χάρτη? Α, δώσαμε υπερεργολαβία σε ένα ιδιωτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, πήρε και 10 παιδάκια, μπήκανε μέσα. Α, αυτό είναι, αυτό δεν είναι, αυτό είναι, αυτό δεν δηλαδή, είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά είναι δουλειές του ποδαριού και θα κάνω ξανά το δικηγόρο του διαβόλου. Κάποιος θέλει να εγκλωβίσει τους αγρότες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος θέλει να εγκλωβίσει τους ιδιοκτήτες γης. Και όμως, κύριε Δασκαλάκη, κάποιος θέλει να εγκλωβίσει. Όταν βλέπουμε δασικά εδώ στο χωριό μου, εγώ είμαι από τον Άγιο Θωμά, είναι αωρινό χωριό. Όταν βλέπουμε δασικά και τα έχουν περάσει αγροτικά και αγροτικά τα έχουν περάσει δασικά, έτσι θα μου πείτε τι συμβαίνει. Ελιές 500 χρονών. 500 χρονών ελιές. Καλό αύριο το δασαρχείο να έρθει να κάνει αυτοψία. 500 χρονών ελιές και φαίνονται σήμερα δασικά. Ναι, κύριε Πατεράκη, θέλω να προσθέσετε κάτι. Κύριε Δασκαλάκη, είπετε νωρίτερα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργη. Καλησπέρα τον Άγιο Θωμά. Έχουμε κάνει ενημέρωση πέρα από τον κύριο Θεοδωράκη τον Γιώργο. Να είναι καλά, του ευχαριστούμε γιατί ήταν η στυλοβάτη εδώ πέρα στο Ηράκλειο ο Άγιο Θωμά και ο Γιώργο προσωπικά που έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα. Είπετε για 1,5 χρόνο. Πρέπει εδώ πέρα να καταλάβει ο κόσμο ότι εδώ έχει παιχτεί το θέατρο του παραλόγου. 10 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, 12 η ώρα, στην αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου, παρουσία τη αντιπεριφερειάρχηση των βουλευτών. Επιτρέψτε να μιλώ με τον Κωνσταντινικό, είναι αδελφικό φίλο και συνεργάτη. Παρουσία λοιπόν του νομικού τη Παγκόσμια Συνιστικού Οργάνου. Καταθέτουμε το ψήφισμα. Τι λέει? Μην κάνετε αντιρρήσει, θα το πάρω, να το διορθώσω και θα το φέρω πίσω. Μάιο, προσέξτε, Απρίλιο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Εδώ στο Μύρο, να το θυμάσαι, είχαμε στην αίθουσα. Όχι, κάναμε εδώ. Ιούλιο λοιπόν, 18 Ιουλίου του 2021. Είμαστε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Γιατί πρέπει ο κόσμος να μην ξεχνά τι έχει συμβεί. Γιατί έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας για τα σκαλάκια από την Ανατολική Κρήτη να ενημερωθεί ο κόσμος με τον κύριο Γιώργο Θεοδωράκη που δεν είναι τώρα εδώ πέρα. Που έχει δώσει, ο άνθρωπος είναι δηλαδή, ένας άνθρωπος που άξιος συγχαρητήριο. Έχει δώσει μαζί με τον Νίκο, έχουν δώσει από τη ζωή τον για αυτό το μεγάλο αγώνα. 18 Ιουλίου 2021 στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Και παίρνουμε τηλέφωνο τον κύριο Σκάργα από την αίθουσα, αξέχαστα, και λέει: ετοιμάζω, λέει κάτι, περιμένετε. Και έβγαλε το περίφανο νομοθέτημα που λέει ότι από το 2001. Ακούτε, μα δουλεύουν κανονικά. Δεν είναι 1,5 χρόνο όμω. Πρέπει ο χρόνο, αν βάλουμε από την ώρα που κατέβηκε ο κύριο Σκάργα, είπε: μην κάνετε αντιρρήσει. Εγώ θα το διορθώσω και θα το ξαναφέρω. Είναι λίγοι μήνε. Είναι 4-5 μήνε. Ακούτε, εδώ είναι ξεκάθαρο και είπε και ο καλό σου φίλο ο Μύρο και ο φίλο ο Γιώργη. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή. Να σε πω το τελευταίο που μπορεί να το βεβαιώσει ο Μύρος. Στείλανε ο ΠΚΠΕ κατ' εντολή του ΠΚΠΕ η εφορία να κάνει έλεγχο του πατέρα μου 40 χρόνια που δεν έχει τίτλους. Γιατί υπάρχει το εθνικό δίκαιο που βρήκε τα στρέμματα που δηλώνει και πληρώνει. Και έχουμε δώσει για το βουνό, για τις πέτρες. Ουσιαστικά σα ζήτησε, ας πούμε, το λόγο για την περιουσία που κατέχει τα χρόνια, δεκαετίες. Προκαλούνε με τον τρόπο τον αοργή και αγανάκτηση. Ο πρωτογενής τομέας έχει τελειώσει η δασκαλάκια, τα πούμε ξεκάθαρα έξω από τα δόντια. Ρήτρα να σφέρω 6.000 στο μνημοστάσιο που είναι τα 3,5 ρήτρα, 2,18 σήμερα το πετρέλαιο, η κατάσταση με τις ζωοτροφές, είναι εγκληματίες, εγκληματούνε. Αυτό που θα έρθει δεν θα υπάρχει ποτέ στην ιστορία, δεν θα το έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Γιατί το ανάφερε και πολύ ο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά στον κύριο Κοντζαμπασά και τον κύριο Κουράκη. Στις 20 του Οκτώβρη
του 21 έτρεξε ο 16ος διαστραβωτικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δια μαγείας, όσα αγροτεμάχια ήτανε δασικά, γίνανε νατούρα. Το 95% από τους βοσκοτόπους που είχανε πρόβλημα, τους κάναμε σύγκριση και ήτανε δασικά και γίνανε νατούρα. Δεν ήταν τυχαίο. Τον Οκτώβριο του 21. Αυτό μιλάμε... Πριν... Έτρεξε ο 16ος διαστραβωτικός. Πριν 10 μήνες. Ωραία, νομίζω ότι έχει μεγάλο νόημα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δασκαλάκης papakicretetv.gr, το mail της εκπομπής. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί... Σε πολύ λίγο, ο κύριος Κοντζαμπασάκης θα μας κάνει 2-3 αποκαλύψεις πολύ σημαντικές για τους δασικούς χάρτες και νομίζω, κύριε Κουράκη, κύριε Χιλετζάκη, κύριε Πατεράκη, ότι πρέπει αμέσως μετά από αυτό η ΠΕΔ να κινητοποιηθεί και να ενημερώσει για αυτή την κατάσταση. Η ΠΕΔ είναι κινητοποιημένη. Ενώ μετά αυτά που θα ακούσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής. Η συζήτηση είναι δυναμική και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλάμε για τους δασικούς χάρτες. Έχουμε δώσει τα πρώτα στοιχεία. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και κάποια νέα δεδομένα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε. Κύριε Κουράκη, ερώτηση τηλεθεατών. Εάν μέχρι τις 15 Ιουλίου το Υπουργείο πει ότι εγώ δεν δίνω άλλη παράταση, πρέπει το θέμα να λήξει εδώ, ότι δώσαμε όλες τις παρατάσεις που ήταν, να θυμηθούμε ότι είχε δοθεί παράταση. Στην αρχή του χρόνου είχαμε πάει 31 Μαΐου, μετά το 31 Μαΐου πήγαμε 15 Ιουλίου. Ποια είναι η θέση της ΠΕΔ, πώς θα κινηθείτε? Συμφωνούν οι τηλεθεατές σε αυτό που είπε ο κύριος Πατεράκης, ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να δείξει λίγο τα δόντια της? Νομίζω το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, το ξέρει ο κύριος Πατεράκης. Παράλληλα με την. Το είπα δημόσια, γιατί είχαμε κάνει συνάντηση του Προεδρείου στην ΠΕΔ εδώ. Μα η παρέμβαση της ΠΕΔ, το είπα και στην αρχή, ήταν η κέρια. Και είπα και δημόσια, ευχαρίστησα τον Πρόεδρο. Βεβαίως. Απλά είναι η τοπική μας κυβέρνηση και από εδώ και πέρα το κεντρικό κράτος να το λάβει σοβαρά υπόψη ότι θα είναι πρώτα θα έχετε κάνει με την ΠΕΔ που εμείς έχουμε εκλέξει και μετά θα έχει με εμάς. Κύριε Κουράκη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη μεταφέρει το μήνυμα αυτό ότι η περίοδος που έχουν δώσει μέχρι 15 Ιουλίου δεν είναι αρκετή. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν να πάρει παράταση, ξανά παράταση. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να δοθεί παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Παράταση όμως και με ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτήν τη διαδικασία. Αν θέλετε, έχουμε ολόκληρη συλλογιστική κάνει. Πέρα από την παράταση, εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι δεν χρειάζεται τέλος. Το κράτος δεν θα σωθεί από αυτό. Αλλά όπως είπε και ο κ. Χιλατζάκης και ο κ. Πατεράκης, αυτή τη στιγμή η κοινωνία και ιδιαίτερα οι αγρότες και οι χτιονοτρόφοι περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Από το πετρέλαιο, από τις ζωοτροφές, ακόμα και τα 20, 40, 50, τα 100 μέχρι τα 750 ευρώ που μπορεί να δώσει, είναι σημαντικά για όλους. Για όλους αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν διεκδικούμε και την κατάρση του παράβολου και την παράταση του χρόνου και μια σειρά άλλα ζητήματα. Υπόθηκε εδώ προηγουμένως με ποιους. Δεν υπάρχουν στελέχη. Από την ημέρα που ανακοινώθηκαν δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη, δεν έχουν συγκροτηθεί ούτε οι επιτροπές που θα αξιολογήσουν 4.000 που είπατε για το Ηράκλειο, για την Κρήτη είναι πολύ περισσότερο. Χιλιάδες. Ούτε τα συμβούλια δασών, που εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Τα συμβούλια αυτά τα δασών που θα εξετάσουν το δικτυακό αποτελούνται μόνο από δημοσίους υπαλλήλους. Μόνο έτσι από υπαλλήλους, θα το πω διαφορετικά, του κράτους. Ακούστε, πρέπει να μπει και η κοινωνία, πρέπει να πούν και οι φορείς της τοπικής δημοκρατίας, δηλαδή πρέπει να μπει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτό, συνεταιριστικές οργανώσεις, για να έχουμε ένα ευρύ φάσμα όσον αφορά το διεκτησιακό, γιατί είπαμε εδώ πάρα πολύ μεγάλο το δείξη. Άρα λοιπόν θα είμαστε μπροστά, θα είμαστε στον αγώνα, ξεκινήσαμε, είναι πεποίθηση όλων των ΟΤΑ, όλων των Δήμων. Συντονίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Σας είπα προηγουμένως, θέλω να το ξαναπώ, ότι έχουμε από την πρώτη στιγμή ένα όργανο. Συντονιστής είναι ο κ. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Και να τον ευχαριστώ δημόσια τον κ. Κουκιαδάκη, γιατί έχουμε αλλεπάλληλες επικοινωνίες. Και ήρθε και στο Ρέθυμνο. Είναι αυτό αλήθεια. 22 του Μάη, τον ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι δήμαρχοι από τα Χανιά μέχρι την Σιτία, από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο. Και νομίζω ότι με αυτή την
τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει πάντα σε συνεργασία με τους φορείς, πάντα σε συνεργασία με τους φορείς. Μάλιστα. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα, έτσι ελπίζω, αρκεί να μας ακούσουν, θα είναι πάρα πολύ καλό. Και εμείς ξέρουμε ότι κάποιος δεν ακούει, όταν κάποιος δεν ακούει, γιατί καλόπιστα λέμε, εμείς λέμε ναι στον διάλογο, ναι στη συνεννόηση, ναι στη συνεργασία, αλλά λέμε και ναι στον αγώνα. Και το ναι, στη διεκδίκηση. Έχει αποδειχθεί αυτό. Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω την πρόεδρο της Απογεντρωμένης Διοίκησης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοζηράκη. Σας ευχαριστώ καλησπέρα που είστε μαζί μας. Προτού σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να ακούσετε και εσείς αυτά που έχει να πει ο νομικός, ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Κύριε Κοντζαμπασάκη, θέλω να μας κάνετε μία ενημέρωση, ένα flashback, πώς ξεκινήσαμε, πού είμαστε, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Και να μας πείτε και κάποια λεπτά στοιχεία των δασικών χαρτών που μπορεί να μην είναι τόσο απλή η διαδικασία όσο φαίνεται. Καρχήν, αισθάνομαι την ανάγκη, κύριε Δασκαλάκη, ειλικρινά, να σας ευχαριστήσω και προσωπικά, όχι ατομικά, αλλά εκ μέρους ένας μεγάλου τμήματος της κοινωνίας που δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι μια εκπομπή πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, στο Crete TV, ήταν μια, θα έλεγα, εμβληματική στιγμή σε μια προσπάθεια. Στα πλαίσια της οποίας λίγοι στην αρχή, πολλοί στην πορεία, με μεγάλη μου χαρά οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Κρήτης, φυσικά οι συνεταιριστικοί κτηνοτροφικοί αγροτικοί φορείς, νομίζω η Εκκλησία της Κρήτης στην πορεία του πράγματος και μεγάλωσε και βάθινε μια κινητοποίηση που δεν είχε κομματικές γραμμές, που δεν είχε προσωπικές φιλοδοξίες, που πραγματικά έβαλε επί τον τύπο των ύλων ένα ζήτημα, το οποίο θα δείτε στην πορεία. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι έχει εθνικά χαρακτηριστικά, έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και έχει χαρακτηριστικά επιβίωσης. Σε αυτό που λέτε θέλω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ήμουν αγνώστης των δασικών χαρτών. Ο κύριος Χελετζάκης με είχε πάρει τότε μία εβδομάδα πριν και μου λέει υπάρχει αυτό. Όταν λοιπόν άρχισε να μου εξηγεί τι γίνεται, του λέω αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και τελικά διαπίστωσα ότι ξεκινούσε μία διαδικασία που οι άμεσα εμπλεκόμενοι πολίτες δεν ξέραν τι ακριβώς θα γίνει. Θα σας πω λοιπόν και θα θυμίσω, γιατί δεν θέλω να παρελθοντολογήσω σήμερα. Οι πολίτες μας σταματούν στον δρόμο και έχουν αγωνία στα μάτια τους και πρέπει να τους κοιτάζουμε στα μάτια όπως μας κοιτάζουν και εκείνοι. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και κυρίως για το αύριο, όπως η εξαίρετη συντροφιά απόψε. Θα θυμίσω μόνο ότι με τα κόπων και βασάνων δέχθηκε η πολιτεία την ύπαρξη ιδιοκτησιακού προβλήματος. Σε πρώτο χρόνο, μέσα στην πανδημία, είχαμε μια ανάρτηση δασικών χαρτών. Κανείς πράγματι, όπως και εσείς όλοι μας, δεν καταλάβαμε καλά-καλά περί τίνος πρόκειται. Και επί εβδομάδες ολόκληρες ειρνούνται οι θεσμικοί εκπρόσωποι της πολιτείας, ειδικά του κεντρικού κράτους των Αθηνών, την ύπαρξη ιδιοκτησιακού προβλήματος. Η απάντηση σε αυτό, στο αν υπάρχει δηλαδή όχι ιδιοκτησιακό πρόβλημα διά των δασικών χαρτών και εκ των δασικών χαρτών, εκ του χαρακτηρισμού δηλαδή, είναι αυτονόητη και είναι άμεση από την ίδια την τροπολογία που έφερε για το ιδιοκτησιακό η κυβέρνηση, την οποία θα δούμε αμέσως και θα σχολιάσουμε, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ιδιοκτησιακό πρόβλημα, όπως μας έλεγαν επί εβδομάδες, θυμίζω στην αρχή σε όλες τις τηλεδιασκέψεις, τις ενημερώσεις του κυρίου Αμυρά στους θεσμικούς παράγοντες, στους δημάρχους, στους περιφερειάτες κτλ. Αυτό ακούγαμε, αν θυμάστε όλοι σας. Λοιπόν, ποιο πρόβλημα ιδιοκτησιακό ήρθε να επιλύσει η πολιτεία, αυτό που δεν υπήρχε? Γιατί εδώ θυμίζω, τρία είναι τα κρίσιμα ζητούμενα και ζητήματα στην ιστορία αυτή. Το ιδιοκτησιακό που ανεδείχθη και πλέον κανείς δεν το αρνείται και κανείς δεν μπορεί να το βάλει ως σκουπίδι κάτω το χαλί. Ο χαρακτηρισμός και η διαδικασία. Τρία πράγματα. Πράγματι, πριν, όπως σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως, όλοι έχουμε μνήμη, δεν είμαστε ξόψαρα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο κύριος Σκρέκας πέρυσι στην επίσκεψή του είπε δύο κρίσιμα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εμείς σαν πολιτεία αντιλαμβανόμαστε τα λάθη, τα οποία λάθη πώς προέκυψαν, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πέσαμε σε αυτή τη λιγιστίνδα. Ανέλαβε η χώρα τη μνημονιακή υποχρέωση, ήδη σε καθεστώς μνημονίου, αλλά και ως μεταμνημονιακή εποπτεία, να κυρώσει, δηλαδή να τελειώσει τη διαδικασία των δασικών χαρτών, καταρχήν μέχρι το 18, από το 18 πήγαμε στο 21, από το 21 έχουμε πάει τώρα, εδώ είναι η 14η έκθεση αξιολόγηση που επικαλέστηκε προχθές ο κύριος Υπουργός για να μην δώσει παράταση που τελικά και με την παρέμβαση της ΠΕΔ και τα λοιπά και την κατακραυγή όλων έδωσε, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 22 πρέπει να έχει κυρώσει τους δασικούς χάρτες. Αν όπως λέει ο κύριος Χιλετζάκης. Τι σημαίνει αυτό μέχρι? Σημαίνει ότι πρέπει να έχει τελειώσει. Αμετάκλητα, είναι μνημονιακή κυρώσει. Συμφωνία. Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη, στα πλαίσια της οποίας τι κάναμε, βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Κύριε Κοντζαμπασάκη, μας λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας λέω αυτό που λένε γιατί τα κείμενα της Κομισιόν. Αυτό λένε τα κείμενα της Κομισιόν. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει. Γιατί αν είναι μνημονιακή συμφωνία, τότε για ποιο λόγο καθόμαστε και συζητάμε εμείς απόψε? Ακούστε με πού έγινε αυτό που έλεγε ο Βίσμαρκ, ότι είναι χειρότερο από έγκλημα, δηλαδή είναι λάθος. Τι έγινε?
βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο και αντί να κάνουμε όχι απλώς εκ του μακρόθεν και μακροσκοπικά και δια της εθνικού κτηματολόγιου ΑΕ, διδιωτών, μελετητών και ούτω καθεξής από τις αεροφωτογραφίες του 45 και του 60 ή δεν ξέρω τι ανάλογα με το που είχε σκιά το αεροπλάνο χαρακτηρισμούς μαζικούς σε νησιά όπως η Κρήτη, η Κυκλάδα, θα δούμε στην πορεία. Τι κάναμε, πρασινίσαμε το χάρτη για να είμαστε εντάξει, αυξάνοντας κατά εκατομμύρια στρέμματα το δασικό χαρακτήρα εκτάσεων που ούτε κατά διάνε δεν ήταν ή δεν είναι ποτέ δασικές. Και τι κάναμε, κυρώσαμε, τρέχουμε να κυρώσουμε το χάρτη για να είμαστε εντάξει στην μνημονιακή υποχρέωση και μετά κοιτάζομαι να δούμε οι πολίτες πώς θα βγάλουν το υποζύγιο που τους έχουμε βάλει στο νόμο, κάνοντας αντιρρήσεις, ενστάσεις και όλα αυτά. Αντί να καλέσουμε δηλαδή πρώτα τους πολίτες, τους δήμους, την εκκλησία, τα μοναστήρια, όλους τους εμπλεκόμενους ιδιώτες να εισφέρουν τίτλους, να κάνουν αιτήσεις, να προχωρήσουν τα δασαρχεία, να στελεχωθούν όπως πρέπει, να κάνουν αυτοψίες, να πάμε σε ένα χάρτη συντεταγμένο από τα κάτω προς τα πάνω, καπελωθήκαμε με ένα χάρτη και εδώ προσπαθούμε να το βγάλουμε κατά το δυνατόν από πάνω μας. Φαντάζομαι δεν είναι η βούληση και των υπαλλήλων των δασαρχείων να βρίσκονται απέναντι σε μια κοινωνία προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, ούτε η βούληση του κεντρικού κράτους να προσπαθεί να διορθώσει με μπαλώματα και να βάλει κάτω τα σκουπίδια κάτω το χαλί, όπως θα δείτε, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει ένα διάστημα, μόνο και μόνο για να τελειώσει πρόχειρα μια διαδικασία και κτηματολογίου αλλά και δασκού χάρτη, γιατί αυτά πάνε πακέτο, για να πάρουμε 758 εκατομμύρια ευρώ που εκκρεμεί η επόμενη δόση του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την διελκυστήρα, σε αυτή τη μαύρη τρύπα πέσαμε και πώς πάμε να τη διορθώσουμε τώρα, κύριε Δασκαλάκη? Τρεις παρεμβάσεις έκανε το κράτος. Εγώ θέλω να σταθούμε σε κάτι, γιατί εγώ προσωπικά ακούω μια βόμβα. Αν υπάρχει μνημονιακή πολιτική που λέει ότι το Σεπτέμβριο του 2022 πρέπει να έχει λήξει το θέμα των δασικών χαρτών, με δεδομένο ότι αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία να διορθώσουν τα πρόδειλα λάθη είναι ελάχιστοι, δηλαδή το Σεπτέμβριο χάνονται οι περιουσίες. Αν έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, αν κυρωθεί και όπου κυρωθεί, είναι αδιανόητο αυτό. Στις 15 Ιουλίου, επί παραδείγματος, αν δεν δοθεί παράταση και στις 16 του μήνα κυρωθεί ο χάρτης, για να είμαστε εντάξει με την μνημονιακή υποχρέωση, το ζήτημα τελειώνει. Ο φάκελος έκλεισε. Μπορείς απλώς να προσφύγεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όποιος έχει την ευκαιρία να προσφύγει μέσω διαδικτύου στην ομολογία του, θα καταλάβει αμέσως πόσο δύσκολο είναι να διασωθεί. Να πω μόνο μία πολύ λέξη. Γρήγορα, θέλω το σχόλιο της κυρίας Κοζηράκη. Αυτό με ενδιαφέρει και θα ήθελα πραγματικά τη θέση της κυρίας Κοζηράκη, που είναι εντελεχής στα ζητήματα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ψήφισε μια τροπολογία το κράτος στο ιδιοκτησιακό. Αυτή η τροπολογία είναι του Ιουλίου του 2021 με μια διαβούλευση που στα πλαίσια έχω τα πρακτικά της Βουλής εδώ, γιατί η ιστορία θα καταγράψει και τη θέση των εκπροσώπων μας και των κομμάτων και όλων. Ένας βουλευτής από τους ελάχιστους δυστυχώς που πήραν το λόγο στο Κοινοβούλιο πάνω σε μια τροπολογία που καθορίζει το ιδιοκτησιακό. Η τροπολογία κατατέθηκε Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί και ψηφίστηκε την Τρίτη. Σε ένα ζήτημα που αφορά το ιδιοκτησιακό εκατομμυρίων Ελλήνων, γιατί η τροπολογία αυτή αφορά όλες τις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, δηλαδή όχι μόνο εμάς και τα νησιά κτλ. Τοποθετήθηκαν τέσσερις βουλευτές. Ένας εκ των οποίων πράγματι έβαλε ένα κρίσιμο ζήτημα. Ότι στην τροπολογία αυτή προχώρησε η πολιτεία χωρίς να έχει διαβουλευτεί την ΠΕΔ, όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Σκρέκας. Και είναι εδώ τα πρακτικά της Βουλής, σελίδα 576, επόμενα τη συζήτηση. Τι είπε λοιπόν το δημόσιο, η ελληνική πολιτεία, με αυτή την τροπολογία? Δύο πράγματα. Ότι δεν αξιώνει το δημόσιο ιδιοκτησία, δηλαδή δεν δηλώνει στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δασικές, ή δάση και χορτολιβαδικές εκτάσεις κτλ. Υπό δύο σωρευτικά προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τίτλος μέχρι το 2001 και η δεύτερη προϋπόθεση που πρέπει επίσης να συντρέχει είναι το δημόσιο να μην έχει το ίδιο τίτλους κυριότητας ή άλλα αποδεικτικά μέσα να αποδείξει την κυριότητά του. Ερώτημα. Αυτή η ρύθμιση που είναι κολοβή, που δεν καλύπτει ούτε το 5% των περιπτώσεων, διότι ο κύριος Κουράκης ή ο κύριος Χιλετζάκης που έκανε μια αποδοχή κληρονομίας το 2002 και δεν πρόλαβε να την κάνει το 2001, γιατί ζούσε ο πατέρας του το 2001 και η μητέρα του, θα είναι σε δυσμενέστερη θέση αυτόν που έκανε αποδοχή κληρονομίας το 2000? Και ταυτόχρονα θα είναι σε ευμενέστερη θέση το δημόσιο που χωρίς τίτλο, αρκεί να αποδείξει ότι έκανε μια πράξη νομής ή κατοχής και έρχεται, προσέξτε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Κεφαλονιάς, ο κ. Καπάτος, συνάδελφος, και λέει: κύριοι, δεν μπορεί το ενοχικό δικαίωμα που λέμε εμείς οι νομικοί, δηλαδή κατοχή και η χρήση, να νικήσει, το λέω για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, το εμπράγματο δικαίωμα. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι σήμερα, επειδή τρέχει το κτηματολόγιο παράλληλα και αυτό είναι. Το οποίο κτηματολόγιο, συγγνώμη για να βοηθήσω συζήτηση, καλεί το κτηματολόγιο να γίνει η διευθέτηση των δασικών χαρτών, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει κτηματολόγιο. Ακριβώς. Δεν μπορεί το να ερώτημα, εντάξει. Λοιπόν, όμως, μισό λεπτό, ναι, για να προλάβω τη συζήτηση. Με βάση την ανακοίνωση του κτηματολογίου, λέει ότι τα ποσοστά κάλυψη του δασικού χάρτη πριν την εφαρμογή του νόμου ΤΑΔΕ, ναι, κυμαίνονται από 40% έως 70% της συνολικής έκτασης της κάθε περιοχής.
Τα ποσοστά των εκτάσεων που πάβουν να διεκδικούνται κυμαίνονται από 3 έως 7% επί της συνολικής έκτασης κάθε περιοχής και δίνει και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα για τον νομό Λασιθίου με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου για διασωθέντες αγρούς περίπου 40.000 γεωτεμάχια που πάβουν να διεκδικούνται από τη Διεύθυνση Δασών, ενώ για τις περιοχές Ρεθύνου, Χανίων και Ηρακλείου ο αριθμός των γεωτεμαχίων που πάβουν να διεκδικούνται από τη Διεύθυνση Δασών είναι 37.000 για το Ρέθυμνο, 27.000 για τα Χανιά, 6.500 για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και 17.500 στο σύνολο. Να πάμε λοιπόν να δούμε αυτό αποτυπώνεται στην πράξη. Δηλαδή, σήμερα το δημόσιο, απλά πράγματα για να το καταλάβουν οι πολίτες, γιατί ο κύριος Κρέκας είπε επιλέξει, το θυμίζω σε όλους, όλες τις περιφερειακές ενότητες, το δημόσιο δεν θα δηλώνει ιδιοκτησία όπου δεν έχει κοιτάπια. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε σε επίκον όλων μας. Να δούμε λοιπόν αυτή η δήλωση, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης σε σχέση με την τροπολογία που ψήφισε, που σας την εξέτασα προηγουμένως, που δεν μας καλύπτει με το 2001 για κανένα λόγο και έχουμε κάνει πρόταση που συμφωνούμε απολύτως με την ΠΕΔ σε αυτό που λύνει το πρόβλημα. Όχι όμως με όρια και όρους χρονικά που δεν στέκουν ούτε στην ιστορία ούτε στα πράγματα. Τίτλοι στην Κρήτη μέχρι το 2001 είναι απολύτως συγκεκριμένοι και απολύτως λίγοι. Πάμε λοιπόν στο πρακτέο. Πολύ γρήγορα γιατί θέλω. Έχω μια εγκύκλιο εδώ. Ναι. Μια εγκύκλιο. Είπαμε το δημόσιο δεν δηλώνει που δεν έχει κοιτάπια και το δημόσιο δηλώνει μόνο που έχει τίτλους ή αποδεικνύει πράξη παραχώρησης. Για την εκτέλεση αυτού που ψήφισε η ίδια η πολιτεία, εξεδόθη μια εγκύκλωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και ήθελα πραγματικά την κυρία Κοζηράκη, εδώ τη δική μας συντονίστρια της αποκεντρωμένης, να μας εξηγήσει ακριβώς πώς εφαρμόζεται ή πώς θα εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος. Που θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτό λεξί. Διευκρινίζεται, λέει το Υπουργείο προς αποκεντρωμένες διοικήσεις, ότι στις περιπτώσεις που σε μια περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες της κτηματογράφησης ή έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εγγραφές, όπως είμαστε τώρα, οι υπηρεσίες του δημοσίου οφείλουν να υποβάλουν δήλωση για όλες τις εκτάσεις που φέρουν δασικό ή χορτολιβατικό χαρακτήρα, καθώς ακόμη και αν δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία απόδειξης κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν οι πολίτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας συντακθέντες μέχρι την 1η Ιουλίου του 2001 ή το αργότερο. Δηλαδή, το δημόσιο είτε έχει τίτλους ιδιοκτησίας, είτε δεν έχει πράξεις παραχώρησης χρήσης κτλ. Καλού κακού θα δηλώνει το χωράφι του κ. Κουράκη και του κ. Δασκαλάκη, γιατί δεν ξέρει αν έχει συμβόλαιο ή όχι. Θα στο δηλώνει λοιπόν, αυτό λέει. Και το επαναλαμβάνει μάλιστα σε νέα εγκύκλιο, δεν ξέρω αν την έχει υπόψη η κυρία Κοζηράκη, τη αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, που απέστειλε ερώτημα τώρα 23 Δευτέρου του 2022, που επανέρχεται το Υπουργείο συμπληρωματικά τη αρχική κεντρική εγκυκλίου και λέει σε συνάρτηση με το Υπουργείο σχέση με τα ειδικότερα αναφερόμενα, τέτοιε πράξει απόδειξη κοινότητα του δημοσίου δεν αποτελούν σύνταξη του οικείου δασκού χάρτη κτλ. Να κάνει μια διευκρίνηση. Στην πραγματικότητα, το δημόσιο ζητά από τι υπηρεσίε του, άπαξ και έχει δασική χορτολιβαδική έκταση, ξαναλέω, καλού κακού να στη δηλώνει και τρέχα εσύ να προσκομίσει του τίτλου σου. Ό,τι δεν είναι. Στην κτηματολογική δικασία. Τώρα, όταν, επειδή αναφερθήκατε στα συμβούλια ιδιοκτησία δασών, το Συμβούλιο Ιδιοκτησία Δασών, θα πρέπει να πω, και εκεί το κράτος επανήλθε μια καθυστέρηση άνευ προηγουμένου, πέρα από τα προβλήματα, συστήθηκε μόλις. Έχω εδώ το ΦΕΚ, την εφημερίδα τη κυβέρνηση, 22 Τρίτου του 22, μάλιστα είχε ξεχάσει, το δημόσιο, είχε ξεχάσει το δημόσιο να κάνει και Συμβούλιο Ιδιοκτησία στα Δωδεκάνησα. Του διέφυγαν τα Δωδεκάνησα και το συνέστησε τώρα στη Ρόδο, το είχε παραλείψει. Το οποίο λοιπόν, θα πω κάτι. Το Συμβούλιο Διοικητικής Δασών δεν είναι πρώτη φορά που ισχύει. Το Συμβούλιο Διοικητικής Δασών υπήρχε ήδη από τον νόμο του 79. Δυστυχώς, για λόγους καθαρά. Το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο ότι είναι υπάλληλοι πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προϊστάμενοι των κτηματικών υπηρεσιών κτλ. Που έχουν μια ευθυνοφοβία και δεν αντιλαμβάνονται. Λίγο πιο γρήγορα, γιατί το έχουν τεφέρω τίματα. Το Συμβούλιο Διοικητικής Δασών, γιατί εδώ μιλάμε το ιδιοκτησιακό των ανθρώπων, για δασκαλά, και εδώ θα πάνε οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν τα χωράφια τους. Και εδώ καθορίζεται το οργανόγραμμα του Συμβουλίου Διοικητικής. Το κρίσιμο ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι το Συμβούλιο Διοικητικής Δασών έχει απλώς γνωμοδοτική δυνατότητα. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό. Αν ο Υπουργός θέλει, αποδέχεται την γνωμοδότηση, αν θέλει, δεν την αποδέχεται. Και προσέξτε, ποτέ δεν μπορεί να την αποδεχθεί σε βάρος του δημοσίου. Μάλιστα. Βάλτε παρά μόνο σε βάρος του ιδιώτη. Βάλτε το μια νοτελεία. Αν δεν περπατήσει ο φάκελος του Συμβουλίου Διοικητικής Δασών, μετά από χι χρόνια συγκρότησης, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα συγκρότηση του Συμβουλίου Διοικητικής Δασών, που πάμε στα δικαστήρια. Πού οδηγούμαστε? Στα δικαστήρια. Στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, αν το δημόσιο ακολουθήσει τις εγκυκλίους του, ξαναλέω, με ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι κατά τη γνώμη μου ασπιρίνη στον καρκίνο, το λέω ευθέως. Και οδηγηθούμε στα συμβούλια διοικητικής όποτε οδηγηθούμε. Και πάμε στα δικαστήρια όποτε τελειοποιήσουμε το πρόβλημα Κρήτη, ιδιοκτησία Κρήτη, δασικά και τελειώσει. Τελείως. Μια κουβέντα μόνο για. Πολύ γρήγορα όμως, κύριε. Δεύτερη, είστε καταπέλτηση στην νομικό και δεν μπορώ να τα βάλω πέρα με δύο λεπτά. Όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πήρε η πολιτεία μετά από 1,5 χρόνο που θα τα έλεγαν τα προβλήματα. Λοιπόν, η δεύτερη αφορά τους δασωμένους αγρούς.
έκανε μια ρύθμιση πράγματι του 49-15 του 2022 και είπε εκεί ότι οι άγροι, σωστή ρύθμιση είναι πράγματι, να είμαστε δίκαιοι και είμαστε έναντι πάντων. Οι άγροι εκείνοι, οι οποίοι το 45 και το 60 εμφανίζονται ως αγροτικοί και μετά δασώθηκαν. Εντάξει, δεν λεγόμενη είναι ασπάλαθη. Δεν είναι ακριβώς η ασπάλαθη, οι δασοί εκείνοι που δασώθηκαν λόγω μετανάστευση τα λοιπά. Εγώ θα κάνω όμως μια παρατήρηση. Πέρα από επιμέρους προβλήματα που έχει αυτή η ρύθμιση, και το βασικό της πρόβλημα είναι ότι κάνει μια διάκριση ενδιαφέρουσα μεταξύ δάσους και δασικής έκτασης. Άλλη μεταχειριστά έχει αυτό που θεωρείται δάσος και άλλη δασική έκταση. Ποιος το καθορίζει αυτό, οι επιτροπές δασολογίου. Δεν έχουν συσταθεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα πότε θα συσταθούν κτλ. Αλλά εγώ άλλο επιχείρημα θα αντλήσω από αυτή τη ρύθμιση που έχει κάνει. Ξέρετε τι είπε στους δασκούς, στους δασωμένους αγρούς, η ρύθμιση την οποία ψήφισε. Ότι ειδικά στις δασικές εκτάσεις λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την, μετά από αδειοδότηση βεβαίως, εκχέρσωση των εκτάσεων από τον ιδιώτη, το Ε9, το Αμπελουργικό Μητρό, το Ελλοϊκό Μικρό Μητρό και όλα εκείνα τα οποία λέμε από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από πέρυσι ως στοιχεία κυριότητας, τα οποία εμέσως στους δασωμένους αγρούς αποδέχεται το δημόσιο. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τα αποδέχεται στους ΑΔΕΛΤΑ, στο Αμπέλι που είπε ο προηγούμενος κ. Χιλετζάκη, στο δικό μου και στις δασικές εκτάσεις. Τρίτη παρατήρηση. Όχι. Κύριε Κοτσαμπασάκη, βάλτε μια νοτελεία. Κύριε Χερετζάκη, πολύ γρήγορα. Έχετε 30 δεύτερα γιατί θέλω να πάω στην κυρία Κοζηράκη. Χτηματολόγιο. Δεν φτιάχνουμε το χτηματολόγιο. Που δόθηκε και παράταση. Που δόθηκε και παράταση γιατί είχαν φτιάξει η κριτική εδώ το 9,4%. Ούτε το 10% δεν πιάσαμε. Ούτε το 10%. Και γιατί δεν πιάσαμε το 10%, θα σας πω τώρα κάτι. Φτιάχνουμε το χτηματολόγιο. Και πας να το φτιάξεις και σου λένε φέρε μου τίτλο ιδιοκτησίας. Και σου λέει φέρε μου μια ένορτσα από ένα δικηγόρο. Βάλε δύο μαρτύρους. Το κύριο Κουράκη και τον κύριο Πατεράκη, ό,τι είναι του Χιλετζάκη έκταση, κάνουμε μια ένορτση, την καταθέτεις, περνάει. Αν το δηλώσει κάποιος άλλος και έχει πιο δυνατό τίτλο, τότε πάμε στα δικαστήρια και βλέπουμε τι γίνεται. Φέρε μου Ε9 το 97. Δεν γίνεται να φτιάχνω το χτηματολόγιο με τέτοιου είδους τίτλους και στο δασαρχείο να μην τους δέχονται. Το Ε9 το 97, παράδειγμα, μια ένορτση ή αποδοσίες κληρονομιάς μετά από το 2001 κτλ. Δασική, εγώ λέω ότι ξεπερνάμε το ιδιοκτησιακό. Έρχεται αύριο το πρωί ο υπουργός, κρατάει το μαζικό ραβδάκι και το λύνουμε. Δασική έκταση ιδιωτικού δικαίου. Πάμε τώρα στο καρτογραφικό υπόβαθρο. Δηλαδή θα μου την έχεις δασική, δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Απολύτως. Θα κάνω να κοιτάω ένα δάσος, δεν θα μπορώ να το πουλήσω, αλλά θα το δηλώνω στο Ε9 μου, θα πληρώνω έμφυα. Μάλιστα. Και αν ο χάρτης του ΟΠΕΚΕΠΕ μου το βγάζει και βοσκότοπο, μπορεί να παίρνω και επιδότηση. Άλλη χρήση δεν μπορώ να το κάνω. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω να πάω στην κυρία Κοζηράκη. Κύριε Κοζηράκη, ακούσατε τα θέματα που τέθηκαν. Εγώ θα απλοποιήσω λίγο, γιατί η ροή των πληροφοριών ήταν πολύ, πολύ μεγάλη και από τον κύριο Κοτζαμπασάκη και από τον κύριο Χιλετζάκη. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι μιλάμε για μια διαδικασία που θυμίζει λαβύρινθο. Για μια διαδικασία που, κακά τα ψέματα, προκαλεί μια απίστευτη ομοιρία σε έναν ιδιοκτήτη γης. Είναι λάθος να λέμε ότι αυτό το θέμα αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους. Αφορά καθέναν που έχει μια ιδιοκτησία. Ποια είναι η θέση της απογκεντρωμένης διοίκησης? Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ήδη στην 13η Ιουλίου, μένει ένας μήνας και στις 15 Ιουλίου λύγει η παράταση. Και ακούσαμε και κάτι πολύ σημαντικό από τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Ότι το θέμα των δασικών χαρτών είναι μνημονιακή δέσμευση που πρέπει να τελειώσει το Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή σε 3 μήνες. Να σας πω, τον κύριο Κοτζαμπασάκη δεν τον άκουγα στην αρχή σχεδόν καθόλου, άκουσα στη συνέχεια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η δασική χάρτης και το κτηματολόγιο θα ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση, κάτι για το οποίο η Ελλάδα και τις δασικούς χάρτες χρηματοδοτούνταν για να συντάξει χάρτες και κτηματολόγιο από το 1999. Να σας πω μια πληροφορία. Εγώ προσλήφθηκα τότε με πρόσληψη να στελεχώσω τις υπηρεσίες της δασικής κτηματογράφησης. Μνημονιακή υποχρέωση. Ίσως είναι εξ αυτού μνημονιακή υποχρέωση, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για το οποίο έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένει να δει το ελληνικό κράτος με σωστό, με δίκαιο τρόπο, συμφωνώ, να ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση. Από πέρσι γίνανε αρκετά πράγματα, τολμώ να πω. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα. Μετά από εισήγηση για τους ασπάλαθους και τις φρυγανικές εκτάσεις υπήρξε ρύθμιση. Ζητήσαμε να υπάρξει ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς. Γίναν πράγματα τα οποία νομίζω ότι βοηθούν αρκετά. Βοηθούν
Υπάρχει βέβαια πάντα το αγκάθι του ιδιοκτησιακού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τους δασικούς χάρτες και αμέσως μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο κόσμος τα θεματολόγια. Αφορά κάθε έναν από εμάς. Ο καθένας από εμάς έχει ζητήματα, έχει θέματα, έχει περιουσία και καλύτερα να την υποστηρίξει καταρχήν τις δασικές στο δασολόγιο και στη συνέχεια στο κτηματολόγιο. Ερωτήσεις σχετικά με αυτές. Υπήρξε η μέρημνα. Μέρημνα υπάρχει για αυτά όλα από τους δασικούς χάρτες, ακόμα και αν αυτή είναι κυρωμένη. Δηλαδή, ακόμα και ο χάρτης που θα κυρωθεί. Τι εννοείται μέρημνα, τι μέρημνα υπάρχει, κυρία Κοζηράκη? Δηλαδή. Μέρημνα υπάρχει, αν υπάρχουν. Δηλαδή, μισό λεπτό. Να λήξει κάποιος να μπει στη διαδικασία να διορθώσει τα λάθη και αν υπάρχουν επιπλέον λάθη και μετά την διευθέτηση της διαδικασίας να υπάρξει μια νέα περίοδος για να διευθετήσει και τα λάθη που προέκυψαν στην πορεία. Ναι, υποβολή προδήλων, δικαστικές αποφάσεις, αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου πάντα αποτυπώνονται και αλλάζουν το δασικό χάρτη. Αυτές είναι προβλέψεις που υπάρχουν από τον πρώτο νόμο για τους δασικούς χάρτες. Υπάρχει μέρημνα γι' αυτό, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό, κάτι το οποίο είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο. Ακόμα και ο κυρωμένος δασικός χάρτης μπορεί να μεταβληθεί. Αυτή είναι πρόβλεψη που υπάρχει από παλιά, γιατί ο νομοθέτης, νομίζω, σε κάθε περίπτωση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ο απόλυτα σωστός δασικός χάρτης. Κυρία Κοζηράκη, θέλει σίγουρα να σας κάνει πάνω σε αυτό και προσπαθώ να θέσω τα ερωτήματα. Μια ερώτηση ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Ναι, κύριε Κοζηράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας βλέπω. Για να έχει πρακτικό αντίκρισμα η συζήτηση, γιατί μας ρωτούν οι άνθρωποι μέσα στη διαδικασία του κτηματολογίου. Διάβασα προηγουμένως μια εγκύκλωση που σας έχουν στείλει εδώ 2 Δεκεμβρίου. Αυτή την εγκύκλωση για την εφαρμογή της τροπολογίας στο ιδιοκτησιακό. Που λέει, αν καλά καταλαβαίνω, ότι το δημόσιο θα δηλώνει τις δασικές εκτάσεις, τις κορτολιβαδικές κτλ. Ανεξάρτητα από το αν έχει τίτλους ή όχι και ανεξάρτητα από το τι τίτλους έχει ο ιδιώτης. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κυρία Κοζηράκη, μην απαντήσετε ακόμα, γιατί πρέπει να πάω. Το δεύτερο ερώτημα είναι. Μισό λεπτό. Θα τα θέσετε τα ερωτήματα και αυτό δύο. Είναι κρίσιμο. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα που πιέζει και επανερχόμαστε έτσι για να απαντήσει, κυρία Κοζηράκη. Επιστρέψαμε. 11 ακριβώς εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για τους δασικούς χάρτες. Έχουν τεθεί πολύ σημαντικά θέματα. Κυρία Κοζηράκη, έρχομαι κατευθείαν σε εσάς. Σας διακόψαμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο λόγος και πάλι σε εσάς. Να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Κοντζαμπασάκη σε σχέση με την έγκαιρση αγωγών. Βεβαίως. Όχι, τι δηλώνει το δημόσιο στο κτηματολόγιο, τι δηλώνει το δημόσιο στο κτηματολόγιο με βάση την εγκύκλωση εδώ του Δεκεμβρίου, που σας λέει εν ολίγης να δηλώνεται έτσι και αλλιώς στο κτηματολόγιο τις δασικές εκτάσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει τίτλους ή όχι ο ιδιώτης. Αυτό διαβάζω. Θυμάστε τι σας είχα πει πέρσι, ακριβώς τέτοια εποχή, ότι από τη στιγμή που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, δεν σημαίνει ότι ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του ιδιώτη. Γι' αυτό ακριβώς το Υπουργείο έδωσε την οδηγία στις δασικές υπηρεσίες να δηλώνουν όσες εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν ισχυρούς τίτλους εκ μέρους των ιδιωτών. Όχι, άλλο λέει. Η εγκύκλωση λέει ότι είτε έχεις τίτλους, είτε δεν έχεις, είτε πρώτο 2001, είτε μετά το 2001, ούτως ή άλλως θα δηλώνει το δημόσιο. Και η απορία μου είναι τι άλλαξε από πέρσι. Μετά από όλη αυτή τη φασαρία. Ουσιαστικά δηλαδή λέει, δηλώστε ό,τι έχετε και τα βρίσκουμε μετά. Ακριβώς, στα δικαστήρια. Στις επιτροπές του κτηματολογίου. Στις επιτροπές του κτηματολογίου. Ακριβώς, στα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που θα συμβεί. Εγώ θεωρώ ότι από πέρσι, τέτοια εποχή, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ότι μπράβο. Το δημόσιο αυτό θα υποβάλει. Είναι εξαιρετικά έντιμη η τοποθέτησή σας, διότι πράγματι κανένα ιδιοκτησιακό δεν λύθηκε έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θα υποβάλει το δημόσιο, θα υποβάλει ο ιδιώτης και πραγματικά όποιος έχει ισχυρά τεκμήρια, ισχυρά χαρτιά. Κυρία Κοζηράκη, εγώ αντιλαμβάνομαι. Μισό λεπτό, κύριε Κοντζαμπασάκη, μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τώρα και 1,5 χρόνο, δηλαδή από την προηγούμενη εκπομπή, 14 μήνες πριν, δόθηκε μία παράταση για να κατατεθεί μία νέα πρόταση που θα έλυνε τα χέρια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όσον αφορά τους δασικούς χάρτες. Και σήμερα μας λέτε ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, για ποιο λόγο όλο αυτό το διάστημα υπάρχει αυτή η ομοιρία, όταν η βελτιωτική πρόταση του Υπουργείου ουσιαστικά δεν λύνει τα χέρια των ιδιοκτητών?
αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει σημειώσει στους δασικούς χάρτες, είναι ότι έχει ξεκαθαρίσει όσον αφορά το ιδιοκτησιακό για τα τελευταία 20 χρόνια. Ότι ο ιδιώτης μπορεί να υποβάλει ισχυρά χαρτιά, ισχυρά τεκμήρια, αλλά στο κτηματολόγιο. Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα ακριβώς και πέρυσι τέτοια εποχή. Ότι αυτά όλα θα ξεκαθαριστούν, θα λυθούν στην κτηματογράφηση και όχι στους δασικούς χάρτες. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει το καθεστώς για τα 20 χρόνια, έχει αλλάξει το καθεστώς για τους δασωμένους αγρούς, έχει αλλάξει το καθεστώς για τους ασπαλάτους και τις φρυγανικές εκτάσεις. Το ξεκαθάρισμα αυτό του ιδιοκτησιακού ως προς τον ισχυρό ιδιοκτήτη θα γίνει στις επιτροπές του κτηματολογίου. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Μισό λεπτό, θα θέσω το ερώτημα. Να το πάμε με τη σειρά. Ο κύριος Χιλετζάκης και ο κύριος Πατεράκης. Μετά θέλω να θέσω και ένα ερώτημα στον κύριο Κουράγη. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Κυρία Κουζηράκη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι έχει γίνει μια σωστή θεσμοθέτηση, μια σοβαρή και δίκαια στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δασικοί χάρτες σήμερα? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και η δεύτερη είναι. Η επιτροπή που παρέλαβε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί δεν τα αλλάζει τώρα και τόσους μήνες μετά από τις δεσμεύσεις μέσα στο δικό σας γραφείο από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα? Αυτό είναι μία λύση, κυρία Κοζηράκη. Καλησπέρα κύριε Χιλετζάκη. Να πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους του Υπουργού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί αυτό δεν έχει γίνει. Μπορώ να πω σε σχέση με το παλιότερο καθεστώς, τον περιβαλλοντικό νόμο, τα θέματα της αναμόρφωσης με τον κύριο Χατζηδάκη. Ξέρω τότε τι θεσμοθετήσαμε και το τι έπρεπε να αλλάξει, τι έπρεπε να συμπεριληφθεί και να τροποποιηθεί και να αναμορφωθεί. Αν έχει γίνει ό,τι ήταν δυνατόν, θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά βήματα. Πραγματικά έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά συνεχίζω να λέω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις προβλέψεις σε σχέση με το χαρακτήρα των εκτάσεων, θεωρώ ότι προσωπικά ότι κάποια στιγμή πρέπει να τρέξουν δασικές χάρτες και πρέπει να αρχίσουν να εξετάζονται οι αντιρρήσεις. Όπως είπα ξανά, μέρημνα δίνεται για επιλύσεις ακόμα και στον κυρωμένο χάρτη. Να υπενθυμίσω ότι τώρα ακόμα, όπου όλοι έχουμε μία αναστολή και μία επιφύλαξη σε σχέση με το δασικό χάρτη της Κρήτης, ακόμα και σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 4.000 αντιρρήσεις με παράβολο. Να σας κάνω μια απλή ερώτηση για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Αν δηλαδή εγώ έχω κάποιες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασόδη περιοχή. Πάω λοιπόν στο κτηματολόγιο και δηλώνω αυτές τις εκτάσεις. Στην πορεία των πρόδειλων λαθών διαπιστώνω ότι υπάρχουν και άλλα λάθη. Έχει λήξει όμως η προθεσμία. Δηλαδή, ας λάβουμε υπόψη ότι 15 Ιουλίου δεν δίδεται άλλη προθεσμία. Μπορώ εγώ το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο να σας πω ότι ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχουν λάθη, άρα μπορώ να τα διορθώσω πέρα της προθεσμίας? Εύλογη η ερώτησή σας, συγγνώμη κυρία Κοζηράκη, ακριβώς το ίδιο έχει γίνει στην Ελευσίνα. Η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή στο κτηματολόγιο είναι τελείως χάλια. Είναι αλλού τα αγροτεμάχια, δηλαδή πάνε με το GPS, χτυπάνε το αγροτεμάχιο και αλλού είναι στο χάρτη. Μάλιστα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου η Ελευσίνα. Δηλαδή και έκλεισε το κτηματολόγιο και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε τώρα στα δικαστήρια για να δικαιωθούν και αν δικαιωθούν. Να πω κάτι, δεν είναι έτσι νομικά, μια νομική παρέμβαση. Εδώ, κύριε Κοζηράκη, θα πω το εξής και νομίζω ότι έχει επικαλεστεί και το Υπουργείο σε μια εγκύκλιο. Έχει δώσει τη γραμμή 1611 του 19 απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, που λέει το εξής, αντίστροφα. Εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση για να μην παρανοήσουν οι πολίτες αυτά που ακούμε και έτσι θεωρήσουν ότι υπάρχει μια ιονή παράταση και πάνε και μετά την κύρωση και γίνει ζημιά. Γι' αυτό το λέω, προς Θεού. Το Συμβουλίο της Επικρατείας λέει στις 1611 ότι αν έχεις κάνει αίτηση για πρόδειλο σφάλμα, το οποίο έχει ουσιαστικά ζητήματα, ουσιαστικά είναι αντιρρήσεις δηλαδή, ενώ εσύ το έχεις πάει ως πρόδειλο, και δεν εξεταστεί ως πρόδειλο, εκεί πλέον παραπέμπεται στη διαδικασία των αντιρρήσεων και δεν θεωρείται κυρωθής ο χάρτης. Προσέξτε τι λέω. Όταν αντί για αντιρρήσεις κλασικές κάνεις πρόδειλο, αλλά έχει ουσιαστικά ζητήματα αντιρρήσεων στην πραγματικότητα του πρόδειλο, τότε οφείλει το δασαρχείο να το παραπέμψει σε επιτροπή. Αν δεν κάνεις αντιρρήσεις επί της ουσίας είτε ως πρόδειλο, βαπτίζοντας πρόδειλο τα αντιρρήσεις και κυρωθεί ο χάρτης, τέλος.
πα στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Κοζηράκη, ότι όχι, μπορεί βέβαια, να γίνει διόρθωση και μετά. Και κατά την ταπεινή μου άποψη, την νομική άποψη, κανεί δεν πρέπει μήπως να όμως, ρισκάρει. Μισό λεπτό, κύριε Κοζηράκη. Μήπω όμω η κυρία Κοζηράκη ξέρει κάτι παραπάνω. Εγώ δεν θα συμβούλευα, κυρία Κοζηράκη, κανέναν εντολή. Κύριε Κοζηράκη, έχει δίκιο. Δεν θα συμβούλευα, δεν θα έπαιρνα στο λαιμό μου κανένα εντολέα μου ή φίλο μου να ακυρωθεί ο χάρτη και μετά να πάνε να κάνει αιτήσει προδήλων. Η ουσία είναι μία, κύριε Κοζηράκη. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια υπόσχεση διόρθωση φαλμάτων. Και αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς ως υπηρεσίες που είστε υποστελεχωμένες, ακούς και από τους εξαιρετικούς φίλους προηγουμένως. Αλλά εγώ βλέπω ένα χάρτη που τον έχω διέλθει όπως και εσείς, επειδή ασχολούμαι τόσο καιρό, που όχι μόνο δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά μάλλον σε ποσοστές περιπτώσεις έχει χειροτερεύσει κιόλας. Εσείς έχετε εικόνα ως αποκεντρωμένη του ποσοστού της δασοκάλυψης του δασικού χάρτη πέρυσι και φέτος. Λέει τα ποσοστά. Καταρχήν, ο κ. Κουτσαμπασάκης αυτό που είπε έχει δίκιο. Και γυρίζω να πω ξανά ότι τα πρόδειλα σφάλματα, το πρόδειλο αφορά σφάλμα σε σχέση με τα όρια, σε σχέση με στοιχεία τα οποία δεν είναι αντιρρήσεις. Ξέρετε ότι από πέρσι έλεγα σε όλους και συνεχίζω. Τότε πώς και μπορεί ακόμα να γίνει αυτό, κυρία Κοζηράκη, αν ας πούμε έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης? Γιατί αυτό αφορά αμφισβητήσεις και διαφοροποιήσεις, διορθώσεις, κάποια μικρά ξακρίδια όπως σε λέμε, τα οποία είναι διορθώσεις. Αυτό που ήταν πάντα το πρόδειλο. Κανένας δεν πρέπει να χάσει την περίοδο των αντιρρήσεων. Μάλιστα. Τι είπα? Είπα ότι οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση συμβεί στη συνέχεια, αυτή θα αποτυπωθεί στο δασικό χάρτη. Μάλιστα. Όταν όμως λήξει η περίοδος των αντιρρήσεων, άλλες αντιρρήσεις δεν εξετάζονται. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω το ξεκαθαρίσατε απόλυτα τώρα. Κύριε Πατεράκη. Λοιπόν, θα καλησπέρισω την κυρία Κοζηράκη. Η αγανάκτηση δεν οφείλεται βέβαια προς το πρόσωπό σας, αλλά γενικά προς την κεντρική πολιτική που θέλει να υφαρπάξει την περιουσία μας. Θέλω να πω το εξής. Τα βραχώδη, κυρία Κοζηράκη, που η Κρήτη κατακλείζεται από βραχώδη, ο Ψιλορίτης, τα Λευκά Όρη, τα Λασιθιώτικα Όρη, είναι δάσος στα βραχώδη. Αυτό που λέτε, τα νομοθετήματα με τον ασπάλαθο, με τους δασωμένους, η Κρήτη πόσο εξαιρείται, πόσο μένει το δασικό? Η Ελλάδα είναι ή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πώς ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει την Κρήτη 21,7 και πώς το ελληνικό κράτος φέρει το δασικό χάρτη το 2051? Τι ισχύει τελικά? Μειώστε το δασικό, παράδειγμα, στο ρεύμα και αυξήστε το χορτολιβαδικό που πρόκειται πάει στη δοσική νομοθεσία. Τεράστιο θέμα και αυτό, κυρία Κοζηράκη. Θα μας τρελάνετε, κυρία Κοζηράκη. Θα μας τρελάνει ο κύριος Κρέκας. Σε ποιους πολίτες απευθύνεται? Τόσο πολύ υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δεν τρέπονται λίγο? Τι είναι αυτά που μας λένε? Έρχονται μετά από ένα χρόνο, έρχεται εδώ πέρα, λέει μην κάνετε αντιρρήσεις. Θα το λύσω. Αναλαμβάνει την ευθύνη, την πολιτική παρουσία των τοπικών αρχόντων. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε σε 15 μέρες ότι έχει προθεσμία με μη επαγγελματικές υπηρεσίες. Με ο κόσμος που δεν έχει παππούς για να βάλει στην απόλυτη εξαθλίωση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μας λέει τελεσμένα ότι θα κυρωθεί ο χάρτης και θα γίνει τι δηλαδή? Ότι θα πάρει την περιουσία των ανθρώπων που υπάρχει το εθνικό δίκαιο και στέλνει εντολή ο ΠΕΚΕΠΕ κατά εντολή στην εφορία να κάνει έλεγχο που τα βρήκανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κύριε, δηλαδή πραγματικά απορώ. Κύριε Πατεράκη, ηρεμήστε να το κάνουμε ήρεμα. Δεν αφορά το πρόσωπο. Όχι, καταλαβαίνει η κυρία Κοζηράκη. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση. Ξέρετε, έχω 50 μηνύματα. Τι θα απαντήσω αύριο στον κόσμο? Εδώ υπάρχει και η απουσία, να το πω, της Ιερατής Περιφέρειας, να το πω δημόσια. Δηλαδή, εδώ χάνει την γη, κόβονται οι επιδοτήσεις, εδώ έχουν κόψει η Κρήτη πόσα εκατομμύρια, μας πει, αυτή τη στιγμή χάνει η Κρήτη από τις επιδοτήσεις. Είναι αυτή η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα? Έρχεται παγκόσμια διατροφική κρίση και εμείς μας παίρνουν τη γη μας, απουσία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Ο κύριος Γιωργαντάς Ρέθμο παραδέχει ότι ηθικά έχει τεράστια ευθύνη για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να μην το εξαιρούμενε. Δηλαδή, τι θέλει. Δηλαδή, εγώ, ακούτε, εμείς κάναμε μια λαοθάλασσα, βάλαμε τη ζωή μας μπροστά, να μην συμβεί το παραμικρό. Ο κόσμος ήθελε να τα ισοπεδώσει όλα. Το λέω κυριολεκτικό, κύριε Δασκαλάκη. Παίξαμε τη ζωή μας, δεχτήκαμε απειλές. Μέχρι και προδότες μας είπανε που δεν αφήσαμε τον κόσμο να τα σπάσει. Εγγυηθήκαμε εμείς τη ζωή μας, είμαστε και κατηγορούμενοι για το δασαρχείο του Ρεθύμνου με δικογραφίες. Και προσέξτε, αυτός όλος ο κόσμος που τώρα εν ώψη τουριστικής περίοδου δεν μπορεί να αντέξει άλλο το ψέμα και την υποκρισία, άμα κατεβεί αύριο, τι θα γίνει, πέστε μου. Κυρία Κοζηράκη, γρήγορη απάντηση για να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Μαμουλάκη και τον κύριο Σενετάκη.
Εγώ χαίρομαι που έγινε αυτή η εισαγωγή όσον αφορά και το πρόσωπό μου, την αποκεντρωμένη και τις δασικές υπηρεσίες, γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι υπηρεσίες, δεν θα ξαναπώ υποστελεχωμένες, ηγυρασμένες κλπ. Κλπ. Εφαρμόζουν τον νόμο. Εφαρμόζουν τον νόμο κύριε που κύριε ισχύει, τον νομοθετικό πλαίσιο. Μα το καταλαβαίνω. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Και δεν έχει και σχέση η κουβέντα μας με την περσινή που ήταν πολύ έντονα. Πέρσι, μάλιστα, πέρσι, εγώ εδώ, ακριβώς το ίδιο πάνελ, έλεγα αυτά τα πράγματα. Ότι η οφειλή και η υποχρέωση που αισθάνομαι εγώ και σαν πρόσωπο είναι να προτείνω όλα αυτά που μπορούν να γίνουν και να εφαρμοστούν. Όπως ήταν κυρία Κοζηράκη, οι εκτάσεις αυτές, οι ασφάλαθοι, τα φρήγανα, που οι προτάσεις και για τους δασωμένους αγρούς έφυγαν τότε, έφυγαν από εδώ. Και από την αποκεντρωμένη και από την πέρα. Κυρία Κοζηράκη, υπάρχει μία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λήφθηκαν υπόψη. Ο Βράχος είναι δάσος. Λήφθηκαν υπόψη το νέο χάρτη, μάνα. Ο Βράχος είναι δάσος. Συγγνώμη, κυρία Κοζηράκη, η ασφάλαθη, τα φρήγανα. Η απόφαση. Συγγνώμη, κυρία Κοζηράκη. Η ασφάλαθη, τα φρήγανα, οι δασωμένοι αγροί και όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη το νέο χάρτη. Γιατί το ποσοστό τη δασοκάλυψη δεν βλέπουμε να αλλάζει. Αυτό σας λέω. Σας έδωσε η πολιτεία τα εργαλεία, τα νομοθετικά, να διορθώσετε το χάρτη. Μα γιατί το 68% 68 έμεινε. Μα το 74%. Μα νομίζω ότι έχει απαντήσει. Είπε στους 14 μήνες δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακριβώς. Το τα είπε. Εργαλεία δεν άλλαξε. Δηλαδή, να μην απαντήσει το ίδιο. Δηλαδή όσες παρατάσεις και να δοθούν. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Με τα ίδια εργαλεία, με το ίδιο αλεύρι, ίδιο ψωμί θα κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό να πούμε. Λοιπόν. Κύριε Χελιτζάκη, μισό λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πάει σφήνα μια ερώτηση. Κύριε Κουράκη. Είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι η ΠΕΔ αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα καίει. Και όταν λέμε καίει, καίει, μιλάμε για τις περιουσίες. Αυτή η πρωτοβουλία θα περιοριστεί σε μια κίνηση επαφής με τον Υπουργό, έτσι ώστε να δοθεί, λέει, μια παράταση μόνο, ή θα υπάρξει και μια αντιπρόταση, και αν ναι, την έχετε αυτή την αντιπρόταση. Μισό λεπτό. Πρέπει να τονίσω καταρχήν ότι έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κυρία Κουζηράκη. Βεβαίως. Ξέρει το θέμα, είναι γνώστης του θέματος και συμμερίζεται τα προβλήματα της κοινωνίας. Και κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Σκρέκα στην αποκεντρωμένη διοίκηση και όλες τις φορές που συζητάμε μας δίνει και τα φώτα, διότι γνωρίζει, είναι δασολόγος και νομίζω έχει αφουγκραστεί και ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα, τι σημαίνει Κρήτη, ιδιοκτησιακό και τα προβλήματα. Το ξεκαθαρίσω αυτό σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Δύο. Όχι, δεν θα εξαντληθεί στο να ζητήσω μία νέα παράταση ή επαναπαυθήκαμε. Δήλωσα από την πρώτη στιγμή και το είπα στον Υπουργό. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Κοζαμπασάκης, αλλά και ο κ. Χιλατζάκης και ο κ. Πανταράκης, ότι επεξεργαζόμαστε. Αυτό. Το είπα στον Υπουργό και μάλιστα με διαβεβαίωσε ότι θα αποδεχτεί τις προτάσεις. Επεξεργαζόμαστε. Πέρα από το πολιτικό θέλετε επίπεδο. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε σε θέση να το ανακοινώσετε ακόμα, αλλά θέλετε να μας πείτε κάποια στοιχεία της πρότασης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το βασικό στοιχείο είναι αυτό. Και είναι και κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα, νομοθετικά εργαλεία, τα είπε ο κύριος Κοζαμπασάκης, και έτσι είναι. Έτσι, πέρα από το κόστος που διεκδικούμε, εν πάση περιπτώσει, να καταργηθεί αυτό το κόστος στο παράβολο μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε, αλλά παράλληλα μιλούμε για την υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών και ότι η κοινωνία δεν μπορεί να λείπει από αυτά τα συμβούλια, ιδιαίτερα το Συμβούλιο Δασών, όποτε αυτό σταθεί. Δηλαδή, ο πρώτος β' βαθμός πρέπει να είναι εκεί, οι αγρότες πρέπει να είναι εκεί που τους αφορά, μιλάμε για δάση, για περιουσίες, για φτηνοτροφικά αγροτικά, και νομίζω ότι πιθανόν και αυτή τη βδομάδα να την παρουσιάσουμε. Αύριο θα έχουμε μια επικοινωνία. Με τον κύριο Κοζαμπασάκη και τον κύριο Κουκιαδάκη, συνεργάζονται πάρα πολύ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ίσως αυτή η πρόταση δημιουργήσει μια λευκή σημαία ειρήνης και μια χαλάρωση. Την έχω εδώ. Θα μας πείτε, μέχρι το τέλος της εκπομπής, δύο στοιχεία θα μας τα πείτε, κύριε Κουκιαδάκη. Τα είπα, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Βασικά στοιχεία είναι το. Ωραία. Ακούστε. Βασικό στοιχείο είναι το ιδιοκτησιακό. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και μια νομοθετική επεξεργασία να βοηθήσουμε το Υπουργείο. Όχι. Πολλά και αυτή την πρότασή μας θα την κοινοποιήσουμε και στους βουλευτές της Κρήτης και στους πολιτικούς αρχηγούς, έχουμε πει, να λάβουν γνώση τι συμβαίνει στην Κρήτη ή και η πολιτική. Επειδή έχω μισό λεπτό, κύριε Πατεράκη, θα ρωτήσετε. Έχω στην αναμονή τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Χιλετζάκη,
και μου ζητάει παρέμβαση και ο πρόεδρος του Κοινοτροφικού Συλλόγου του Μελοποτάμου. Για την πρόταση που έχει μια σημασία. Ο άξονας είναι, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι επειδή υπήρξε και μια σπέκουλα και μια απόπειρα δυσφήμιση ενός αγώνα περί καταπατητών και περί νοσφιστών κτλ. Ο άξονας είναι ότι κάθε καλόπιστος ιδιοκτήτης, αποδεδειγμένα κάτοχος νομέας και κύριος ενός ακινήτου, θα πρέπει να προστατευτεί χωρίς προσκόλληση στο γράμμα ή στο χρόνο συμβολέων τίτλων κτλ. Που αν, ακόμη και αν υπάρχουν, καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν είναι πρόβλημα καταπατήσεων. Ο πονηρός καταπατητής που έκανε συμβόλαιο πριν το 2001 δεν μπορεί να προστατεύεται σε αντίθεση με τον Είστε δικηγόρος καταπέλτης, αλλά υπάρχουν και τηλεοπτικοί όροι. Κύριε Δασκαλάκη, έχουμε συλλέξει στοιχεία συνεργαζόμενοι με τους φορείς και τους πολίτες ότι πριν ακόμα από την απελευθέρωση της Κρήτης υπάρχει αυτό το ιδιοκτησιακό σχέδιο με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή αυτή η αγωνία και η αγανάκτηση που βγάζει ο κ. Πατεράκης έχει βάση. Απόλυτα κατανοητή. Γιατί είναι τραγικό. Ο κ. Πατεράκης είπε ότι μιλάμε για ιστορία. Μιλάμε για την ιστορία μας. Κύριε Χελετζάκη, πολύ γρήγορα. Θα πω το εξής. Υπουργείο Περιβάλλοντος τρέχει ένα πρόγραμμα τώρα. Εγώ είμαι στα Αστερούσια, στον παγκόσμιο δίκτυο αποθεμάτων στη βιόσφαιρα, στην UNESCO. Έχουμε φτιάξει ένα οργανισμό εκεί και προσπαθούμε τώρα στα Αστερούσια όρη, που κυριολεκτικά είναι όλα από αστιβίδα και από θύμο, φρυγανώδεις εκτάσεις, να ενταχθούν χιλιάδες στρέμματα σε δύο διαφορετικά προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα έχει να κάνει με το 8-11 που είναι τα δασωμένα φυτά, δηλαδή όπως τη Χαρουπιά. Mm-hmm. Και το άλλο πρόγραμμα έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και εδώ σταματάω και εστιάζομαι, 178 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να απορροφηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2022. Δεν έχει ανοίξει το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα για τις εντρώδεις καλλιέργειες και θα σας πω ένα λόγο που δεν ανοίγει. Αύριο το πρωί πάει ο Μάνος ο Δασκαλάκης, ο ιδιοκτήτης στα Αστερούσια, πάει ένα μεγάλο τραχτέρ και πάει να οργώσει την αστιβίδα που την όργωνε ο παππούς του πριν 30 χρόνια και την έσπερνε, αλλά εφόσον ανοίγει το πρόγραμμα πάει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα να βάλει χαρουπιές που μπορεί να είναι ετεροπαγγελματίες ή δεν θέλουν, έχει πολλή δουλειά. Τα λέω τώρα εγώ πιο χωριάτικα. Θα του κάνει δικογραφία κατευθείαν το δασαρχείο. Κατευθείαν. Θα του αφισβητεί την περιουσία. Όχι, δηλαδή. Δεν του την αφισβητεί. Του κάνει δικογραφία και του λέει, κύριε, είναι στο χάρτη. Για εξαίρεση. Μπράβο. Θα σου κάνω δικογραφία, θα σε πάω στο δικαστήριο. Είσαι όμοιρος μέχρι να τελεσυδικήσει. Δεν μπορεί να πει στο πρόγραμμα. Έρχονται λεφτά και εμεί κρατάμε την ομπρέλα 178 εκατομμύρια ευρώ που μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε αναδάσω σε όλες αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Και να επιδοτηθούν οι άνθρωποι και να πάρουν πάρα πολλά λεφτά. Και εγώ μιλάω για τα Αστερούσια γιατί τα γνωρίζω, αλλά υπάρχουν χιλιάδες Αστερούσια στην Κρήτη, άλλα στο Ρέθυμνο, άλλα στα Χανιά κτλ. Δηλαδή ο Θήμος και η αστιβίδα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Και πάμε στη λέξη καταπατητές. Πολύ γρήγορα, κύριε Χιλετζάκη. Στη λέξη καταπατητές. Εγώ θα είπα, το είπα στον κύριο Σκρέκα και ουσιαστικά το ξαναλέω. Ουσιαστικά ευνοεί τους καταπατητές. Εγώ είπα στον κύριο Σκρέκα και το ξαναλέω. Στο κάθε χωριό. Πολύ απλά, κύριε Χιλετζάκη. Μπορώ εγώ να έρθω και να πω ότι η έκταση που είναι γειτονική με τη δική μου μου ανήκει και ελάτε να αποδείξετε ότι δεν είναι. Είναι κάτι σαν αυτό που συμβαίνει ακριβώς με την Ελλάδα και την Τουρκία. Ωραία, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λέω όμως το άλλο. Και το είχα πει και στον κύριο Σκρέκα. Δημόσια λειτουργία είναι οι προέδροι των κοινοτήτων. Στρογγυλή σφραγίδα, βεβαιώσεις. Λοιπόν, ο κάθε πρόεδρος της κάθε κοινότητας, όπως ξέρει τα όρια του, τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας του, εγώ θα πάω να βεβαιώσω σαν πρόεδρος της κοινότητας και θα βάλω και τη στρογγυλή σφραγίδα του κράτους ότι ο κύριος Πατεράκης, η έκταση την είχε ο παππούς του, την είχε ο πατέρας του και θα μπορώ να του δίνω μία βεβαίωση σαν κοινοτάρχης. Σαν κοινοτάρχης. Είναι απλή διαδικασία αυτή και είναι και διαδικασία σωστή. Γιατί αν έρθει εμένα ένας ξένος και μου πει εμένα στο χωριό μου στις Αρχάνες που είμαι πρόεδρος της κοινότητας ότι συπρόποδες του γιου τα έχω, εγώ δεν σε ξέρω, δεν σε έχω δει ποτέ εδώ, ούτε σένα, ούτε τον πατέρα σου, ούτε τον θείο σου. Φέρε μου στοιχεία εμένα, να, το να σου δώσω τη βεβαίωση. Λοιπόν, κύριε, να καλησπερίσω. Καταρχήν, θα καλησπερίσω τον Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, τον Χάρη τον Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Θέλει να παρέμβει και ο πρόεδρος του Κοινοτροφικού Συλλόγου του Μηλοποτάμου, ο κύριος Γρήλος Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, θα περιμένετε λίγο
Κύριε Σενετάκη και κύριε Μαμουλάκη, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σενετάκη, αρχικά. Καταρχήν, ευχαριστώ που με υπομονή περιμένετε, γιατί η συζήτηση έχει πάρει φωτιά. Γνωρίζω, κύριε Σενετάκη, ότι στα πλαίσια της απόψινής εκπομπής την περασμένη εβδομάδα επιχειρήσατε μία επαφή με τον κύριο Αμυρά. Έχετε κάτι να μας πείτε? Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και στη συμμετοχή μου στην κουβέντα. Και βεβαίως έχουμε την υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και καλό είναι να ακούμε όλες τις απόψεις. Κάναμε τη συζήτηση με τον Υπουργό προκειμένου να μπορεί να είναι και στην εκπομπή σας, αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς είναι στο αεροπλάνο την ώρα της εκπομπής, γυρίζει από Θεσσαλονίκη, και θα ήταν ίσως σε μια επόμενη εκπομπή να μπορεί να απαντήσει με περισσότερη ευκαιρία σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Εγώ θα ήθελα να βάλω λίγο να κάνω λίγο το ιστορικό του πώς φτάσαμε ως εδώ από τότε που αναλάβαμε εμείς την κυβέρνηση, διότι αντιλαμβάνομαι την αγωνία των πολιτών και των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων που επιμελούνται τα θέματα από την νομική άποψη. Αλλά έχει βγει μια εικόνα ότι πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα από το καλοκαίρι του 2020. Μα νωρίτερα, κύριε Σενετάκη, η κυρία Κοζηράκη είπε ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα 14 μήνες πριν όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, ίσως, και την 15η Ιουλίου. Τα είπε και η κυρία Κοζηράκη, ίσως δεν δόθηκε και η απαραίτητη... Χάσαμε τον κύριο... Ξέρετε πολύ καλά και ξέρει και ο κύριος Κοτσαμπασάκης, νομίζω είναι στην εκπομπή. Βεβαίως. Τη δυσκολία που υπάρχει από την πλευρά του κράτους για να νομοθετεί για τα βασικά θέματα και πόσα νομοθετήματα έχουν πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προηγούμενη. Θέλουμε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχάς σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Δασαρχείου, μόνη της οι εκτάσεις που είναι με ασπάλαθο άλλαξε με υπουργική απόφαση να μην υπάρχει δασικό. Ένα σημαντικό κομμάτι, αυτό που νομοθετήθηκε πρόσφατα, ήταν το κομμάτι των δασωμένων αγρών. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια στρέμματα που απελευθερώθηκαν και στο ερώτημα αν έχει αλλάξει ο χάρτης, προφανώς και έχει αλλάξει, εφόσον όλες αυτές οι αποφάσεις αποτυπωθούν στο χάρτη. Θυμίζω ότι νομοθετήσαμε το Δεκέμβριο γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ένα οπότε θέμα που καταλαβαίνετε, απαιτείται ένα διάστημα προκειμένου να αποτυπωθεί αυτό και στο χάρτη. Ναι, αλλά αυτό απαιτεί ένα διάστημα, κύριε Σενετάκη, αλλά η προθεσμία είναι μέχρι 15 Ιουλίου και είναι ελάχιστοι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία. Έχει αναλάβει κυρίως για, τους δασωμένους αγρούς, αν δεν απατώνει, αναλάβει το ίδιο κατολόγιο. Δεν θα το περάσουν τη διαδικασία τεχνήματος και αν κάνω λάθος αυτό να με διορθώσει κάποιος. Γιατί τα τεχνικά καταλαβαίνετε ότι αφορούν περισσότερο τους ανθρώπους που ασχολούνται και επαγγελμάς που νομοθετούμε. Αυτό είναι το βαρύ αλλαγή που απελευθερώνει πολλούς ιδιοκτήτες των περιοχών. Αν μπορούμε, κύριε Σενετάκη, επειδή η επικοινωνία είναι πολύ άσχημη, θα προτιμούσα να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο να τα πούμε τηλεφωνικά, γιατί έχει ένα πρόβλημα το Skype και δεν ακούγεστε καλά και γίνεται πιο δύσκολη η συζήτηση. Θα προσπαθήσουν οι συνάδελφοι χολύπτες να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και θα επανέλθουμε. Κύριε Μαμουλάκη, το δικό σας σχόλιο. Ξέρω ότι έχετε μπει στη διαδικασία μια σειρά παρεμβάσεων. Πολύ σωστά. Καλησπέριζω και εγώ από την πλευρά μου και χαίρομαι που έστω και από απόσταση συμμετέχω σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για ένα κορυφαίο θέμα, αναπτυξιακό θέμα που αφορά το νησί μας και αφορά την Κρήτη. Και στέκομαι στην Κρήτη διότι πραγματικά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Όπως σωστά αναφέρθηκε πριν από λίγο από τους συνομιλητές στο πάνελ, είναι τρία τα βασικά και κομβικά ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας ακούν. Πρώτον, το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει το νησί, που δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη χώρα, θα αναλύσω περαιτέρω γιατί το λέω αυτό. Δεύτερον, ο χαρακτηρισμός των τεμαχίων, των ακινήτων, της γης δηλαδή αυτής καθεκτής, και φυσικά μια ολοκλήρωση διαδικασίας, οι οποίες με πολλούς αστερίσκους.
Ξεκινάω από το διεξιακό, κύριε Δασκαλάκη. Διότι πραγματικά στην Κρήτη η κατάσταση είναι ιδιάζουσα. Δεδομένη της ενετοκρατίας, της μικρής παρουσίας των Οθωμανών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Παράδειγμα, δεν έχουμε καμία σχέση με τη Δωδεκάνησο, που έχει τίτλους ιδιοκτησίας πολύ περισσότερους σε πλήθος και σε ποσοστό από ό,τι εδώ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει πάση θυσία, έστω και καθυστερημένα, έστω και στο και πέντε, η πολιτεία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να αντιληφθεί ότι είναι ανάγκη να το επικαιροποιήσει. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Κρήτη. Το τονίζω και έχει φανεί αυτό. Κύριε Μαμουλάκη, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Οι δασικοί χάρτες δεν είναι ένα θέμα που προέκυψε τα τελευταία τρία χρόνια. Όχι, είναι μια ιστορική, είναι ένα θέμα που έχει δεκαετίες. Αυτό δεν θα μπορούσε να είχε φτιαχτεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι να προλάβει να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, κύριε Δασκαλάκη? Η εκκρεμότητα που είχε αφήσει το πολιτικό σύστημα, το υποκατάρρευσε εκείνη την εποχή πολιτικό σύστημα, ήταν τόσες πολλές. Θα σας θυμίσω ότι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη εντός μνημονίων, με αρρύθμιση στο χρέος, μηδενικά ταμεία, και είχε και τις εκκρεμότητες, μνημονιακές εκκρεμότητες, mm-hmm. που ανάγονται από το 2013. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Μαμουλάκη, εμείς εδώ απόψε ακούσαμε, από τον κύριο Κοντζαμπασάκη, ότι το θέμα των δασικών χαρτών, εγώ προσωπικά απόψε το άκουσα πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς, είναι μια μνημονιακή συμφωνία. Είναι ένα δεδομένο του μνημονίου, που μάλιστα θέτει και μια καταληκτήρια ημερομηνία, που αυτή δεν είναι άλλη από το Σεπτέμβριο του 2022. Μνημόνια. Ήταν και το 2018, ξέρετε. Διαχειρίστηκαν πολλές κυβερνήσεις από το 2011 και μετά. Τι κάνατε στην Γαλλία, αν μου επιτρέπετε όμως να πω το εξής. Επειδή ήμουν παρόν στη συζήτηση με τον κύριο Σκρέκα πέρσι το καλοκαίρι, όπως είπατε, 18 Ιουλίου του 2021, αυτό που έχει συμβεί αυτούς τους 11 μήνες που έχουν μεσολαβήσει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ μικρό. Βεβαίως και αποσαφηνίστηκε μια κατάσταση όσον αφορά το σπαλάθρο, τις ριγανώδεις επιτάσεις και τα δοσμένους ακρούς. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος, ο κτηνοτροφικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, κύριε Δασκαλάκη, χυμάζεται. Δέχεται μια άνευ προηγουμένου επίθεση και από τις πολιτικές, τολμώ να πω, της κυβέρνησης, δεδομένου ότι πλέον, όπως είπατε, έχει φτάσει στο 2,18 το αγροτικό πετρέλαιο, οι ζωοτροφές και τα αγροτικά εφόδια έχουν φτάσει στα ύψη. Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες για να ανταποκριθούν οι αγρότες μας αυτή τη στιγμή, που είναι ένα καθοριστικό αναπτυξιακό εργαλείο αυτό, δεδομένης και της κρίσης της Ουκρανίας. Μιλάμε για επισητιστική κρίση. Πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό, αν η πολιτεία δεν τολμήσει επιτέλους να βάλει πλάτη σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα? Λεπτό φυσικά και σημαντικό. Διότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, υπάρχουν θέματα και εκκρεμότητες πάρα πολλών ετών. Όμως, θέλω να τονίσω ότι ακούγοντας τους κοινωνικούς εταίρους, και ποιοι είναι οι κοινωνικοί εταίροι για αυτό το ζήτημα, είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είναι τα θεσμικά εργαλεία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, και βεβαίως η ΠΕΔ Κρήτης, σε εναρμόνιση, θα έλεγα, και με συστοιχεία σε αυτόν τον άξονα, κινούμαστε και κοινοβουλευτικά νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά γύρω από αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτό το ασύλληπτο, αυτή την τροπολογία, τη μεταμεσονύχτια τροπολογία του κ. Σκρέκα, που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα λεγόμενά του. Απορώ γιατί ο κ. Σκρέκας δεν απολογείται, δεν παρουσιάζεται δημοσίως για να μας πει τα πεπραγμένα του αυτό το διάστημα. Είναι ένα χρόνο περίπου και κάτι υπουργός. Τρία χρόνια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπεύθυνη αυτό το ζήτημα. Και λυπάμαι που λέω, αλλά τα πεπραγμένα του είναι πάρα πολύ γεμμυρία. Και η ομοιρία, το τονίζω, γιατί περί ομοιρίας πρόκειται, συνεχίζεται. Θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να λάβει η χώρα μία παράταση τουλάχιστον για όλο το 2022 και επιτέλους να στελεχωθούν από δασολόγους 300 καινές οργανικές θέσεις. Μάλιστα. Πότε, τρία χρόνια πέρασαν, πότε θα στελεχώσουν από δασολόγους? Κύριε Μαμουλάκη, υπεύθυνος. Έχετε πει κάτι το οποίο το έχω προγραμμίσει πολύ. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έχουμε ξανά και τον κύριο Σενετάκη αλλά και τον κύριο Γρήλο. Θέλω να πω το εξής. Μου έχει έρθει μια πληροφορία από την περιφέρεια Κρήτης. Με αφορμή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Πατεράκης για την περιφέρεια. Λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Δημόσιο διάλογο κάνουμε, να μην φοβάστε το δημόσιο διάλογο. Απλά το λέω γιατί. Λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί επί του θέματος σε μονοθεματικό συμβούλιο, υιοθετώντας τις ενστάσεις των φορέων επί των χαρτών, έχει πάρει απόφαση να πάρουν πίσω τους χάρτες από την πρώτη στιγμή. Να το μεταφέρω για να είναι η άποψη της περιφέρειας. Ορθώς το μεταφέρατε εσείς. Να πω βεβαίως ότι σήμερα μαζί μας θα ήταν και η κυρία Λιονή, για έναν προσωπικό λόγο δεν μπορούσε, γιατί μου έχουν σταλεί δύο μηνύματα, γιατί δεν έχει κληθεί η περιφέρεια. Η περιφέρεια είχε κληθεί.
Η κυρία Λιονί και ο κύριος Καλογέρης είναι δύο αντιπεριφερειάρχες που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Είχαμε καλέσει την κυρία Λιονί σήμερα για προσωπικούς λόγους, τους δικούς προσωπικούς λόγους, απόλυτα σεβαστή, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Έτσι κι αλλιώς το θέμα των δασικών χαρτών δεν θα κλείσει εδώ. Θα πάω σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε, είμαστε 20 λεπτά περίπου πριν τα μεσάνυχτα. Συζητάμε για τους δασικούς χάρτες. Στο προηγούμενο μέρος ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Μαμουλάκη. Ακούσαμε και ένα μέρος της τοποθέτησης του κυρίου Σενετάκη. Κύριε Σενετάκη, θα επιστρέψω σε εσάς για να ολοκληρώσετε. Σας έχουμε τηλεφωνικά γιατί έχουμε μια δυσκολία με το Skype. Θέλω λίγο να μπούμε στην ουσία. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε... Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί η τοποθέτηση του κύριου Μαμουλάκη είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να φανεί η διγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και διότι θα σας πω το εξής απλό. Όταν εμείς το καλοκαίρι του 20 με τον νόμο του Χατζηδάκη σταματήσαμε την ανάρτηση των χαρτών που είχε προγραμματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί το κάναμε αυτό, γιατί είδαμε ακριβώς τον μπάχαλο που επικρατούσε και την προχειρότητα με την οποία είχε αντιμετωπιστεί το θέμα. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου πολλές αποφάσεις του κυρίου Φάμελου έπεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήρθαμε λοιπόν να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να τη βελτιώσουμε με τον νόμο Χατζηδάκη, και τότε και ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης στο ραδιόφωνο μας κατηγορούσε που δεν αναρτούσαμε τους δασικούς χάρτες. Οπότε θέλουν να αποφασίσουν τι θέλουν και επιτέλους να κάτσουμε όλοι μαζί σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση που έχουμε να συμμαζέψουμε ουσιαστικά ένα κράτος που όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ψηφιοποιηθεί για να μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα, να κάτσουμε να κάνουμε συζητήσεις σοβαρές όπως αυτή που γίνεται σήμερα και να δούμε πώς νομοθετικά μπορούμε να παρακάμψουμε θέματα και αγκυλώσεις διαχρονικές. Διότι αυτό μας αφορά όλους. Δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αφορά τους πάντες. Βεβαίως, είναι ένα θέμα που αφορά. Κύριε Δασκαλάκη, αν επιτρέπετε μία απάντηση, γιατί αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι ναι, έχουμε κάνει πράγματα αφού περιμέναμε τον νόμο Χατζηδάκη. Να απαντήσει λίγο ο κύριος Μαμουλάκης για να τα κλείνουμε σιγά-σιγά. Αυτά θέλει να απαντήσει. Αν όντως τότε που εμείς ψηφίζαμε τον νόμο και δεν αναρτήσαμε τους χάρτες, το κόμμα του και ο κύριος Φάμελος ήταν ενάντια. Αυτό θα ήθελα να το απαντήσει. Απάντηση. Λοιπόν, επειδή ερώτησε ευθέως τι θέλουμε, λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε λοιπόν επιτέλους, παρόλο που πέρασαν 3 χρόνια, να στελεχωθούν από τους 300 δασολόγους που είναι απαραίτητο εργαλείο για να προχωρήσει οτιδήποτε. Θέλουμε επιτέλους οι επιτροπές αντιρρήσεων να στελεχωθούν. Θέλουμε επιτέλους το Συμβούλιο Δασών να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συνεταιρισμούς, ώστε να στελεχωθεί και να μπορεί να παίρνει αποφάσεις κατά το δοκούν και αναπερίπτωση. Θέλουμε επιτέλους η κυβέρνηση να πάψει να έχει σε ομοιρία τόσους ανθρώπους σε όλη τη χώρα και ειδικά στην Κρήτη. Αυτή είναι η απάντηση. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Δασκαλάκη, γιατί καθαρές κουβέντες έχουν ευθύνη, κυβερνούν τη χώρα 3 ολόκληρα χρόνια και βλέπουμε πού βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η επιτομή του λόγου είναι οι πράξεις. Είναι η πράξη. Το να μιλάτε από πάνω μου προφανώς δείχνει αδυναμία. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Επιτομή λοιπόν του λόγου είναι η πράξη. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε παίξει, αν μου επιτρέπετε, όρος πενιά, κύριε Σενετάκη, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Σχετικά, με 2 διαφορετικούς υπουργούς. Και τώρα έρχεστε εδώ, καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Δεν είστε βέβαια εσείς ο πολιτικός. Δύσκολη θέση. Αντιπολίτες, σας απάντησα. Μην είπατε τι θέλετε. Και σας είπα 1, 2, 3, 4. Δεν είναι δικά μας θέματα. Δεν τα θέλουμε εμείς. Να κατηγορήσετε την κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν είναι πρέπον. Εγώ δεν διέκοπτα. Νομίζω ότι είναι απλό το καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε μια περιδίωση. Κύριε Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη. Κύριε Σενετάκη. Κύριε Δασκαλάκη, με την αδράνεια. Σχετικά με την αδράνεια. Κύριε Δασκαλάκη, αν μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό, κύριε, γιατί μιλάτε όλοι και στο πάνελ. Χωρίς εγώ ούτε μία να τον προσβάλλω και να τον διακόψω. Κλείνοντας λοιπόν, θα έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που έχουν περιέλθει όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη, δεν είναι προσωπικό το ξεκίνημα. Αλλά πρέπει επιτέλους να πράξουν τα δέοντα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει deadline, καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουλίου
και να μην έχουν προχωρήσει σε όλες τις προηγούμενες κινήσεις. Πώς είναι δυνατόν, είναι τραγέλακος να μιλάμε για 15 Ιουλίου λήξη της προθεσμίας και να μην έχουν γίνει τα στοιχειώδη. Κύριε Σενετάκη, μισό λεπτό. Κύριε Μαμουλάκη, έχετε μιλήσει παραπάνω. Κύριε Σενετάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Και θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε. Μισό λεπτό, κύριε Σενετάκη. Μου είπατε, εγώ θα το πω, ότι είχατε μια επικοινωνία με τον κύριο Αμυρά και ότι κάτι θα ανακοινώσετε. Έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε από την επικοινωνία αυτή με τον Υφυπουργό? Όχι. Δεν προσπάθησα, σας είπα, να επικοινωνήσω προκειμένου να βγει αυτό στην εκπομπή για να έχουμε πληρέστερη ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, σχετικά με την αδράνεια, καθότι άλλο ερώτημα έθεσα στον κύριο Μαμουλάκη, αλλά επειδή σε καμία περίπτωση δεν αισθανόμαστε σε δύσκολη θέση με την έννοια που το θέτει ο κύριος Μαμουλάκης. Προφανώς και είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση, η οποία στέκεται μπροστά στο πρόβλημα και το επιλύει. Και προσπαθούμε, και γι' αυτό ζήτησα και με τους εκλεκτούς καλεσμένους σας να κάνουμε την κουβέντα και να συζητήσουμε αν πραγματικά αυτά τα μέτρα τα οποία είπαμε ότι έχουμε ψηφίσει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι αρκετά βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δασικό νόμο πολεμάμε να πετύχουμε νίκες και αυτές τις έχουμε πετύχει. Σχετικά πάντως με την αδράνεια την οποία ο κ. Μαμουλάκης θέλει να επικαλεστεί, να σας πω μόνο ότι το 2019 παραλάβαμε 174.000 αντιρρήσεις, οι οποίες με τον τρόπο με τον οποίο είχαν ξεκινήσει να συζητάνε θα θέλανε 10 χρόνια να επιληθούν. Φέραμε τον νόμο Χατζηδάκη και αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο έχουμε 227.000 αντιρρήσεις και έχουν εξεταστεί 45.000 από αυτές, από 150 επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων που εξετάζουν, μάλιστα, παρακαλώ, 15.000 κύριε Σενετάκη, αντιρρήσεις το μήνα. Κύριε Σενετάκη, αντιρρήσεις το μήνα. Οι κύριε Σενετάκη θέλουν να κάνουν να σας κάνει ένα ερώτημα ο κύριος Πατεράκης και ο κύριος Χιλετζάκης. Κύριε Πατεράκη. Εγώ να σας καλησπερίσω. Γρήγορα. Και τους δύο. Συγγνώμη, ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Εγώ έκανα λάθος. Ήθελα να ρωτήσω, σαν Κρήτες βουλευτές, το δημόσιο δεν έχει ιδιοκτησία στην Κρήτη, σωστά, λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού. Γιατί δεν μεριμνάτε αύριο το πρωί να αποσύρει την όποια αξίωση τώρα και τόσα χρόνια δημιουργεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί ούτε η κτηματογράφηση να προχωρήσει ούτε ο δάσκος χάρτης? Γιατί η κοινοβουλευτική. Κύριε Πατεράκη, πάνω σε αυτό το οποίο παρακολούθησα και μένει να ψάξω την εγκύκλιο την οποία αναφέρεστε. Διότι εγώ στη Βουλή νομοθετούσα και εγώ έφερα τη. Ήμουν εισηγητή σε νομοσχέδιο του ΣΚΡΕΚΑ. Όταν ήρθε η τροπολογία το περασμένο καλοκαίρι για τις περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας υπέρ του δημοσίου, η γη αυτή να μην θεωρείται απευθείας δημόσια όπως οι πολίτες φοβούνται. Είπατε λοιπόν πολύ σωστά εσείς για την εγκύκλιο, η οποία έβγαλε το Υπουργείο, το οποίο ουσιαστικά λέμε ότι ακυρώνει αυτό το οποίο ψηφίσαμε εμείς στη Βουλή. Άρα λοιπόν το κρατάω ως ερώτημα για να σας απαντήσω, καθότι δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω λοιπόν την εγκύκλιο, δεν είμαι διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου προκειμένου να έρχεται σε γνώση μου η εγκύκλιος, οπότε μένει από την εκπομπή σας να πάρω αυτό το ερώτημα και να σας απαντήσω, μάλιστα, άμεσα, γιατί ουσιαστικά μου λέτε ότι ακυρώνει αυτό το οποίο εγώ νομοθέτησα στη Βουλή, να μην ισχύει όπου δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου, το δημόσιο να διεκδικεί τη γη. Κύριε Κοντζαμπασάκη. Δηλαδή, κύριε Σενετάκη, κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα και στους δύο εξαιρετικούς φίλους. Επειδή είστε και νέοι και άξιοι πολιτικοί και το θέμα δεν είναι κομματικό, δεν προσφέρετε για καυγά, είναι το μέλλον της Κρήτης, του τόπου μας. Όποιος από εσάς και να είναι με το καλό στην κυβέρνηση να εκπροσωπεί τον τόπο, αν λυθεί το πρόβλημα, δεν θα το έχει μπροστά του. Αν δεν λυθεί, θα το βρει μπροστά του. Μία πρόταση της ΠΕΔ αύριο. Επεξεργασμένη και συντεταγμένη από όλους τους φορείς του νησιού. Που δεν θα βάζει, γιατί δεν υπάρχουν συνταγματικά ζητήματα, κύριε Σενετάκη, στο ιδιοκτησιακό. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το βαθύ κράτος στο δασολόγο. Που θα λέει. Μην με διακόψετε. Που θα λέει επί παραδείγματι, χωρίς όρους και όρια 2001 και 91 και 2011. Που θα λέει ότι όποιος ναι με τα καλόπιστα 30 χρόνια ένα ακίνητο, και αυτό προκύπτει από τα Ε9 του, τα μπελουργικά του, τα ένφια του, από την φορολόγησή του. Μια τέτοια πρόταση
αναλαμβάνετε την υποχρέωση ενώπιον της Κρήτης να τη φέρετε από κοινού όλα τα κόμματα στο κοινοβούλιο, λέτε Γιώργο, μια πρόταση της Πέμπτης νησιού. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά το θέμα θεωρώ ότι τα αντιμετωπίζουμε λίγο, γιατί ήδη όταν το φέραμε εμείς και λύσαμε μέχρι το 2001 το πρόβλημα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βόρεια Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου ισχύει το τεκμήριο του δημοσίου, πρέπει να φέρουν τίτλους πολλά χρόνια πριν. Σε εμάς δεν ισχύει. Υπάρχουν όμως. Συμφωνώ λοιπόν. Άρα το 2001 γιατί γίναμε και είναι από το 1951. Σας λέω τη διαφοροποίηση. Αν λοιπόν είναι τόσο απλό όσο μου το λέτε, προφανώς και θα λυθεί έτσι απλά το θέμα. Επειδή είστε μηχανικοί και οι δύο, και εξαιρετικοί μηχανικοί, ένα λεπτό να σας δώσω αμέσως και μια ιδέα. Δείτε τον νόμο 3127 του 2003 που αφορά εντός σχεδίων πόλεων και οικισμών αντίστοιχες περιπτώσεις, κυρίως ξενοδόχων που βρέθηκαν να είναι τα μισά στον Αγιαλό και στην παραλία. Τι είπε εν όψη κτηματολογίου του 2003 νομοθέτης? Καλή πίστη 30 χρόνια ή τίτλος και 10 χρόνια, τεκμέρεσε κύριος έναντι του δημοσίου. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αν το επεκτείνεται αυτό με μια τροπολογία στη Βουλή αύριο, τελειώνει το διοξιακό θέμα. Κάντε το. Μια απλωμένη απάντηση. Συμφωνούμε προφανώς, δεν μπορώ να προκαταλάβω αποφάσεις νομικές. Πολιτικές είναι αποφάσεις. Από κοινού πάρτε την πολιτική. Κύριε Μαμουλάκη, κύριε Μαμουλάκη. Θα ήθελα να παραδεχτούμε εκεί στην κουβέντα μας αυτά τα βήματα μετά την ολοκλήρωση του νόμου Χατζηδάκη, τα οποία έχουν βελτιώσει και έχουν απελευθερώσει πάρα κύριε Σενετάκη, πολλά εκατομμύρια. Κύριε Σενετάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει, κύριε Μαμουλάκη, κάτι θέλετε να προσθέσετε? Ναι, να απαντήσω ευθέως, χωρίς περιστροφές και περικοκλάδες. Ξεκάθαρα, κύριε Κοτσαμπασάκη, δηλώνουμε την πολιτική βούληση να συστοιχηθούμε μαζί με την τοπική κοινωνία και ναι, σε επίπεδο αιτήματος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, όπως το έχουμε κάνει ήδη 4 φορές στο παρελθόν. Έκανε μια κέρια παρέμβαση η ΠΕΔ, κύριε Μαμουλάκη, που προέκυψε αυτή η μικρή παράταση. Και αν ακούσατε από την αρχή της εκπομπής, ο κύριος Κουράκης μας είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει μια νέα πρόταση διορθωτική, όπου θα κατατεθεί στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου. Πολύ σωστά και πολύ σημαντικό να έχουμε αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι υπερτοπική σημασία στο ζήτημα και οφείλουμε όλοι να ενσκύψουμε σε αυτό. Και απαντάω ευθέως στον κύριο Κοτσαμπασάκη. Ναι, είναι καθαρές κουβέντες. Ναι, θα στηρίξουμε την προσπάθεια εφόσον είναι δίκαιο και νόμιμο αυτό το αίτημα. Φυσικά και οφείλουμε. Είναι χρέος μας απέναντι στην τοπική κοινωνία να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες όταν είναι απόλυτα εγκλωβισμένοι και όμοιροι κατά την άποψή μας των κυβερνητικών πολιτικών. Θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνει μια γρήγορη παρέμβαση ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Μυλοποτάμου, που περιμένει στη γραμμή, πήρε τηλέφωνο και θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να είστε πολύ σύντομος, δυστυχώς καταλαβαίνετε τους όρους τους τηλεοπτικούς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους παρευρισκόμενους εκεί στην εκπομπή και στους συνομιλητές μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τοποθετηθώ δηλαδή σε όλο το θέμα ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί ούτε αύριο, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Ήδη ξέρουμε, όπως είπε και ο κύριος Σεμετάκης, ότι είναι 175.000 αντιρρήσεις τώρα και χρόνια και δεν έχουν λυθεί καν, παρά μόνο 45.000. Θέλω να απευθύνω στον κύριο Μαμουλάκη ότι όλο αυτό το θέμα είναι μια μνημονιακή υπογραφή του 2016 και όχι του 2018. Είναι του 2016. Του 2013. Τέλος πάντων, εσείς λέτε του 2013, θα βρω το νόμο και θα σας το δείξω. Δεν κολλάμε εκεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ναι, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, δεν έχει σημασία τώρα του ποιανού χρονολογίας νόμος είναι. Αλλάζει κάτι με την ομοιρία, αν είναι του 2013 ή του 2016. Θα κρατήσω αυτό που λέει ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Δεν είναι χρωματισμένο το θέμα των δασικών χαρτών. Ακριβώς. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε να διορθώσω τον κύριο Πατεράκη, τον Μανώλη και τον καλό φίλο σε αυτό που ανάφερε προηγουμένως, ότι εγώ πήρα τηλέφωνο μέσα από την Ένωση Ηρακλείου που ήταν εκεί. Αλήθεια. Και ο Μύρος αλήθεια είναι, δεν είπαμε. Ήταν και ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Λοιπόν, πήραμε ανοιχτή ακρόαση τον κύριο Σκρέκα, τον υπουργό, και του λέω, υπουργέ, τι γίνεται όσον αφορά την τροπολογία που ήταν να κατατεθεί στη Βουλή. Ο κύριος Κρέκας λοιπόν είπε, θέλω να διορθώσω εκεί τον κύριο Πατεράκη, γιατί ανάφερε ο κύριος Πατεράκης ότι είπε θα το πάρω πίσω. Ο κύριος Κρέκας είπε, ελάτε μία επιτροπή, πότε θέλετε. Μέρα Σαββάτο τον πήρα, απόγευμα, λοιπόν, η τροπολογία κατατεθότανε στη Βουλή Τρίτη,
και μας είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ελάτε τη Δευτέρα. Είπαμε λοιπόν εκεί όλοι ομόφωνοι ότι δεν θα πάμε τη Δευτέρα, θα πάμε μετά την τροπολογία και αυτό το πράγμα δεν ήθελε να γίνει από εμάς. Ήταν μεγάλο λάθος από εμάς. Κατανοητό, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε εδώ. Θα ήθελα, καταρχήν, θα κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση από όλους που βρίσκονται εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κοζηράκη που με υπομονή περίμενε. Κυρία Κοζηράκη, θέλω να σας ζητήσω και συγγνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δύο φορές που έχουμε συνομιλήσει σε δική μου εκπομπή η συζήτηση ήταν εκρηκτική, αλλά και οφείλω να το πω αυτό. Είστε ένας άνθρωπος που ποτέ δεν αρνήθηκε να βγει και αυτό πραγματικά σας τιμά και εγώ, για να είμαι σωστός απέναντί σας, πρέπει να το λέω. Πάντα είστε εδώ, ακόμα και αν ξέρετε ότι μπορεί να έρθετε σε δύσκολη θέση. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα κάνουμε και μια τελευταία σύνδεση με τον Άγιο Θωμά. Κύριε Σενετάκη, κύριε Μαμουλάκη, επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ, κύριε Σκαλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Λοιπόν, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία της συζήτησης, θέλω να κάνουμε μία τοποθέτηση. Πολύ λίγο θα ακούσουμε πώς αντιδρούν και οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι που ακούνε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Κουράκη, μέσα στην εβδομάδα λοιπόν έχουμε αυτή την πρόταση. Και θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή από την επίσημη πολιτεία, από το αρμόδιο Υπουργείο. Αντιλαμβανόμαστε και μέσα από την ανακοίνωσή σας ως ΠΕΔ πριν από πολύ καιρό, κατάλαβα ότι γνωρίζετε απόλυτα το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Ποια είναι η εναλλακτική πέρα από τις κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και το δασολόγιο και το χρηματολόγιο. Γιατί μιλάμε και για την ανάπτυξη της χώρας και ξεκαθαρίζονται πράγματα. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπλοκάρει και η διαδικασία του κτηματολόγιου. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και πρέπει να πω το εξής. Τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της τοπικής δημοκρατίας και η ΠΕΔ ως εκπρόσωπος τοπικής του συνόλου των Δήμων της Κρήτης δεν θα αφήσουμε κανένα πολίτη μόνο, δεν θα αφήσουμε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μόνος, δεν θα αφήσουμε νομικά και φυσικά πρόσωπα μόνος. Άρα, εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, στηρίζουμε τους αγρότες μας, με αγροθιά που λέγαμε, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας, τους ανθρώπους δηλαδή του βουνού, των ωραίων. Αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε ζωντανή την Ήπεθρο, κρατάνε ζωντανή τη γη μας. Κρατάνε ζωντανό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με όλα τα προβλήματα που ακούστηκαν τον πρωτογενή τομέα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν. Γιατί είναι η ιστορία μας. Γιατί είναι η ίδια μας η παράδοση. Γιατί είναι ο ίδιος μας ο πολιτισμός. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν είμαστε παρόντες δυναμικά. Θα καταθέσουμε την πρότασή μας, πολιτικά λέμε ναι, την περικλείουμε νομικά για να στέκει, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και τις επόμενες μέρες, αυτή τη βδομάδα, θα σταλεί στην κυβέρνηση, θα ενημερωθούν το σύνολο των βουλευτών της Κρήτης, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί και παράλληλα θα επιδιώξουμε συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, με τους φορείς, όλους τους φορείς, για να αναλύσουμε την πρόταση, να διεκδικήσουμε τα δίκαια. Ο αγώνας, η προσπάθεια είναι δίκαιο. Και όταν κάτι είναι δίκαιο, ποτέ δεν χάνεται. Και όταν κάτι είναι αληθινό, η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία θα είμαστε, έτσι συνεχίσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε αρχή και οι απέναντι να ακούνε και να μην λειτουργούν δογματικά. Κύριε Χιλετζάκη, αυτό που λέει ο κύριος Κουράκης το είχατε προτείνει και εσείς πριν από 14 μήνες για μια ευρεία συνάντηση βουλευτών της περιφέρειας, αγροτών, κτηνοτρόφων, της εκκλησίας της ίδιας.
Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια ακόμα πιο συντονισμένη προσπάθεια. Σαν αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, σαν άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει? Και αν ναι, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει? Είναι μονόδρομος να αλλάξει. Θα σας πω γιατί είναι μονόδρομος, κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν, επιδοτήθηκε στη δεκαετία του 90 η αγρανάπαυση. Αγρανάπαυση τι σημαίνει? Αφήνω ακαλλιέργητο ένα αγρό και αυτός ο αγρός στην Κρήτη σε μία πενταετία έχει δασώσει. Και έρχεται σήμερα και σου λέει ότι αυτός είναι δασωμένος αγρός και δεν έχει το δικαίωμα να τον καλλιεργήσεις και περιμένω από τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας να μου δώσουν τη λύση και να αποδείξω ότι η αεροφωτογραφία του 1945, η αεροφωτογραφία του γερμανικού στρατού που μου δίνει την ταυτότητα της ιδιοκτησίας του χωραφιού του παππού μου, του προπάπου μου και του πατέρα μου. Στην Ουκρανία σήμερα έχουμε ένα πόλεμο. Ο Ουκρανός αγρότης θα πάει να καλλιεργήσει την περιουσία του, θα πάει να φυτέψει σιτηρά, θα πάει να φυτέψει καλαμπόκι ή θα πολεμήσει? Θα είναι στον πόλεμο. Στον πόλεμο τη γη δεν την καλλιεργούμε. Ακριβώς το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας βγήκε από ένα πόλεμο το 1945 και βγήκε από ένα πόλεμο που τον πλήρωσε. Με ολοκαυτώματα, έχασε πολλούς ανθρώπους και αυτό το πόλεμο που τον πλήρωσε πάρα πολύ η χώρα μας δεν κοιτούσε την αγροτική της ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της χώρας μας ήταν από το 1945 και μετά. Επομένως, οι αεροφωτογραφίες του γερμανικού στρατού, και το τονίζω αυτό, φυσικά βρήκανε ακαλλιέργητη τη γη μας. Φυσικά βρήκανε τη γη μας με τους θύμους και τις αστιβίδες, με τη φρυγανώδης βλάστηση. Η μεγάλη αγροτική ανάπτυξη έγινε στη δεκαετία του 60. Και ήρθε και η δεκαετία του 90 και επιδοτήσαμε πάλι να την ξαναπαρετήσουμε τη γη. Και έρχονται σήμερα με υπουργικές αποφάσεις και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι όσες εκτάσεις είναι σε αγρανάπαυση πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Πρέπει να τις καλλιεργήσουμε γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή επισιτιστικό πρόβλημα. Η χώρα μας χρειάζεται σιτάρι και σιτάρι δεν έχει. Και το αναζητούμε από την Αμερική. Αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός πόλεμος μας έχει και αναστορούμαστε όλοι το παρελθόν. Εγώ θέλω να πω ότι η αγρανάπαυση του 90, ο πόλεμος του 40, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν είναι δείγματα για να χαθούν χιλιάδες εκτάσεις βάσει της αεροφωτογραφίας του 45 και βάσει των τίτλων ιδιοκτησίας μέχρι το 2001 και όχι από το 2001 και μετά. Μάλιστα. Πρωτού πάω στον κύριο Πατεράκη και τον κύριο Κοντζαπασέχη, θα με επιτρέψετε να κάνω μια σύνδεση με τον Άγιο Θωμά. Αθηνά, είσαι εκεί με τους φίλους μας στον Άγιο Θωμά. Θέλω καταρχήν να μου δώσεις το κλίμα, γιατί ακούσαμε και καινούργια δεδομένα, όπως αυτό που είπε ο κύριος Κοντζαπασάκης για μια ειλημμένη απόφαση που δύσκολα θα αλλάξει. Ακούσαμε αυτό που είπε η κυρία Κοζηράκη, ότι 14 μήνες μετά δεν έχει αλλάξει, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο είχε πει ότι θα διορθώσει και θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις για να δώσει εκ νέου τους δασικούς χάρτες. Και ουσιαστικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Όμως έχουμε και μια σημαντική παρέμβαση της ΠΕΔ που κάνει μια συντονισμένη κίνηση μέσα στην εβδομάδα. Πώς το βλέπουν αυτό αγρότες και κτηνοτρόφοι της ενδοχώρας? Ακριβώς. Να δούμε και λίγο το πρόβλημα έτσι μέσα από παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Γαργανουράκη. Το Γιώργο είναι αγρότης, ο οποίος βιοπορίζεται καλλιεργώντας τις εκτάσεις, οι οποίες ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει χαρακτηριστεί ως δασικές. Οπότε το πρόβλημα είναι αντιληπτό. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το περιστατικό, για τη δική σας περίπτωση. Έχω ένα λιόφυτο, το οποίο είναι πάνω από 500 χρόνια λιόφυτο. Πολύ παλιές ελιές, οι οποίες είναι δασικές τώρα. Μπήκε στο ελαιοκομικό μητρό, ήρθαν και τόδανε, το οριοθετήσανε και τώρα βγαίνει δασικό. Και περβόλια και χωράφια, δηλαδή, που καλλιεργόταν από την οικογένειά μου πάνω από 200 χρόνια. Εσείς όμως πώς τη βλέπετε την κατάσταση, φοβάστε ότι θα χάσετε την περιουσία σας? Δεν φοβάμαι. Οι Τούρκοι δεν την πήραν. Θα την πάρουν τώρα με μια υπογραφή. Και ο κύριος Γαβαλάς ήθελε να προσθέσει, επειδή όση ώρα δεν είμαστε στον αέρα παρακολουθούμε μάλλον τη συζήτησή σας, ο κύριος Γαβαλάς ήθελε να προσθέσει ένα σχόλιο στη συζήτηση, να του δώσουμε το λόγο.
Ναι, επειδή πρέπει να παρεύουν και άλλοι εδώ πέρα. Είπε η κυρία Κοζηράκη ότι στο ότι το κράτος δεν έχει το τεκμήριο κυριότητας δεν σημαίνει ότι το έχουμε και εμείς. Εγώ θέλω να θυμίσω στο Μύρο το Χιλετζάκη. Καλησπέρα, Μύρο. Καλησπέρα, Γιώργη. Είμαστε μαζί, Μύρο, μέσα στο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Εγώ, εσύ, ο Σταύρος ο Καβαλάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου και ο Πρίαμος ο Ριονιμάκης, ο πρόεδρος του ΑΕΚ. Εκεί μέσα μας υποσχέθηκε ο κύριος Κρέκας, άμα δεν κάνω λάθος, ότι θα εξετάσει και τις περιπτώσεις του λόγου τιμής. Τα λέω καλά, Μύρο? Ναι, ναι. Ωραία. Ακριβώς. Πώς λοιπόν, με τι τίτλους θα εξετάσουν το λόγο τιμής? Αυτό το λόγο τιμής που όλοι ξέρουμε ότι το έχουμε στην Κρήτη. Πώς θα εξεταστεί, με τι τίτλους, έχει τίτλους το λόγο τιμής? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Ειδικά στην περιοχή των Χανίων που ακόμα πουλάνε με την ΟΚΑ, όχι με το στρέμα, με την ΟΚΑ. Πόση ΟΚΑ βάζει αυτό το χωράφι, τόση ΟΚΑ βάζει καρπό, τόσο κάνει. Δεν πουλάνε με το στρέμα. Ειδικά εδώ πέρα στα ορεινά, στους ορεινούς όγκους, στα ορεινά χωριά, ακόμα πουλάνε το λόγο τιμής. Ακόμα και χθες πουλήθηκε χωράφι με το λόγο τιμής. Και ευστυχίζουν. Αυτοί πώς θα εξεταστούν, από ποια επιτροπή, με τι τεκμήρια, με τι χαρτιά? Τεράστιο θέμα αυτό, κύριε Γαβαλά. Τεράστιο. Να μιλήσουν κι άλλοι. Πολύ γρήγορα. Ο κύριος Τροβιδάκης είναι δίπλα μου, είναι κτηνοτρόφος, να μας κάνει και αυτό στο δικό του σχόλιο, αν θέλει. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους καλεσμένους σας και στους ακροατές σας. Αυτό που συντελείται τώρα τα τελευταία χρόνια με τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη είναι για μένα απαράδεκτο. Πρέπει να καταλάβουν οι κεντρικές εξουσίες, οι τωρινές και οι προηγούμενες, να αφήσουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, οι μεν να καλλιεργούν την περιουσία τους και οι δε να βόσκουν τα πρόβατά τους στα τεμάχια τους, γιατί η δουλειά έχει έρθει στο τέρμα. Δεν πάει άλλο. Βαλόμαστε από παντού. Και η Κρήτη, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχει ιδιαιτερότητες. Το δημόσιο δεν έχει μόνο την Τία και ένα κομμάτι στην Κραβούσα. Όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά. Να πάνε να ψάξουν, να βρούνε τα παλιά υποθηκοφυλακία και να βρούνε τα τουρκικά συμβόλαια, να βρούνε τις νόμους και μετά να κάτσουν να κουβεντιάζουν για αυτά τα πράγματα που κάτω και κουβεντιάζουν τώρα. Ό,τι έρχεται το δημόσιο και με το βγάνει δασικό. Εγώ έχω ένα κομμάτι 70 στρέμματα και έχει μέσα αστιβίδες που δεν παντίδει να χωστεί ούτε λαγός και μου το έχει βγάλει δασικό. Για ποιο λόγο? Δεν πάει άλλο. Να το καταλάβουν, να το πάρουν χαμπάρι. Ο κόσμος θα ξεσηκωθεί. Και όταν θα ξεσηκωθεί, το λέω ειλικρινά, ουέ και αλλοί μονόντος. Δεν θα έχουν πραγματικά αυτή η τρύπα να χωστούν. Όχι ο Ερντογάν που μας απειλεί από απέναντι. Σκύλος που γαυγίζει, μην τον εφοβάσαι. Αυτά είχα να πω και σας καληνυχτώ. Αθηνά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω και την κυρία Δραμουντάνη που για μία ακόμη φορά μας άνοιξε το χώρο της. Θέλαμε να κάνουμε τη σύνδεση απ' έξω γιατί υπήρχε και ο κόσμος, αλλά λόγω του αέρα μας θα δυσκόλεψε λίγο. Αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε πάλι τον παλμό εκεί στον Άγιο Θωμά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Κύριε Πατεράκη, τι είναι αυτό που σας κάνει να ελπίζετε? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και την Παναγία που μας βοήθησε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που ζήσαμε εμείς στο Ρέθυμνο, όταν εν ώψη κλεισίματος είχαμε διαχειριστεί με χιλιάδες κόσμου, από την πρώτη πολύ μεγάλη όδη που έγινε στη Μαρίνα του Ρεθύμου και μετά στην αντιπεριφέρεια, που κανένα από τα αθηναϊκά μέσα δεν ήρθε να καλύψει αυτά τα πολύ μεγάλα γεγονότα. Που εμείς κάναμε το καλύτερο μνημόσυνο του 1821 τα 200 χρόνια για τους ήρωες, γιατί αυτή ήταν μια επανάσταση που έγινε. Γιατί αν δεν έγινε αυτή η αντίσταση από το Ρέθυμνο και γενικότερα και κατ' επέκταση από την υπόλοιπη Κρήτη, και κατ' επέκταση από όλη την Κρήτη, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Θα είχε χειρωθεί ο χάρτης και οι άνθρωποι θα είχαν χάσει την περιουσία. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Δικαιωθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Η παγκρίτη αστυνομική παρουσία να είναι καλά. Το λέω γιατί θα το λέω συνέχεια. Δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα με τη βοήθεια του Θεού. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που εμπιστεύτηκε αυτή την προσπάθεια. Εσάς που έχετε αναδειχθεί το μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο της Ελλάδας και μου στέλνω μηνύματα για εσάς από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, φίλοι, για τις εκπομπές που κάνετε, που έχετε αναδείξει και είστε μπροστά σε όλα τα γεγονότα. Θέλω να πω ότι εμείς για ένα πολύ μεγάλο λόγο έχουμε κερδίσει που δεν έχουμε παρατηθεί
και που είναι στο επίγειρο αυτό ο πολύ μεγάλος αγώνας που πολλοί ακόμη το έχουν συνειδητοποιήσει ότι στην ουσία μας εμπέζουν και χάνεται στην ουσία η γη μας, χάνεται το τόπο μας. Και πού πάει, κύριε Δασκαλάκη? Κανείς δεν μας απάντησε. Είπε ο κύριος Συνετάκης κάτι. Είπε, λέει, ότι δεν είναι πολιτικό θέμα το ότι το δημόσιο καταπατεί το ίδιο το Σύνταγμα και αμφισβητεί το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό και αξιώνει ιδιοκτησία στην Κρήτη. Θα τρελαθούμε. Θα μας τρελάνουνε. Αύριο το πρωί έχουν όλοι οι Κρήτες βουλευτές. Αύριο το πρωί πρέπει να πάνε στον Πρωθυπουργό και να το πούνε. Απόσυρε την αξίωσή σου από την Κρήτη. Τέλος. Μηδενικά παράβολα που είπε και ο πρόεδρος. Τέλος. Να δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να μην χάσει κανείς την περιουσία του όπως μας είχε υποσχεθεί. Τέλος. Τελεία και παύλα. Όλα τα υπόλοιπα, κύριε Δασκαλάκη, είναι να μας κοροϊδεύουν. Να μην υποτιμήσουν άλλο την νοημοσύνη μας. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα τη στιγμή Κρήτες. Το έχουμε αποδείξει στην ιστορία ότι θα αγωνιστούμε. Δεν είμαστε ούτε Εύβοια όπως καταδύσανε την Εύβοια, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη που την αφήσανε στο έλεος και καταστράφηκε. Είχα πάει πριν δύο μήνες και λέω: δεν είναι εδώ Ελλάδα. Είναι ντροπή πράγματα. Ακούστε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι θα θυσιαστούμε μέχρι τέλος. Εμπιστευόμαστε τη δημάρχου μας, γιατί είναι τοπικές κυβερνήσεις και θέλουμε να πηγαίνουν αυτοί μπροστά και εμείς πίσω. Δεν παρετούμαστε και δεν αποδεχόμαστε τελεσμένα. Τελεία και παύλα. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο του Ορεινού, που συμμετέχω στην Εκτελεστική Επιτροπή, έχει δώσει ένα τεράστιο αγώνα για την αξιοποίηση του ορεινού όγκου. Η μεγάλη ανάπτυξη της Κρήτης πλέον θα είναι ο ορεινός όγκος. Διότι έχει σπάνιες γαίες, μοναδικά ορυκτά, μοναδικό ανάγλυφο φυσικό τοπίο. Και θα πω και κάτι άλλο που τις προδίδει όλους. Ο ενεργειακός χάρτης της Κρήτης που δεν αναφέραμε σήμερα, τι δείχνει? Ότι όλη η Κρήτη είναι γεμάτη με ανεμογεννήτριες. Οπότε υπάρχει και δόλος και σκοπιμότητα. Και με αυτό θέλω να κλείσω, ότι ο κόσμος που εγκατέβηκε στον δρόμο θα ξανακατέβει. Έδειξε μια ανοχή, έδειξε υπομονή, έδειξε καλή πίστη. Αλλά να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας ακούνε τώρα, ότι έχουμε προδοθεί από τις υποσχέσεις του κεντρικού πολιτικού συστήματος και αν δεν το αλλάξει θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι. Μάλιστα. Αύριο με τις πολίτες κρίση και κατεπέκταση στη χώρα μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Κοντζαμποσάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Κύριε Δασκαλάκη, ό,τι αισθάνομαι θα πω. Νομίζω η συντροφιά η εξαιρετική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα προσπάθησα να βοηθήσει έτσι περαιτέρω την ανάλυση και την προοπτική, αν θέλετε, ενός ζητήματος για το οποίο έχει κανείς δύο λόγους να χαίρεται και έναν να λυπάται. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο κανείς χαίρεται είναι ότι η κοινωνία που μέσα σε μια αλλεπάλληλη κρίση, τόσο ώστε η κρίση έγινε κανονικότητα, διατηρεί αντανακλαστικά και ήθους και μνήμης, αν θέλετε και δικαίου. Κανείς δεν περίμενε την Κρήτη, και δεν είναι τυχαίο αυτό, να μην ευλογούμε τα γένια μας, όσοι τουλάχιστον έχουμε, αλλά πράγματι η Κρήτη ήταν εκείνη η περιοχή της χώρας που δεν ήταν η πρώτη που, που εθίγηκε από τους ασκούς χάρτης, αλλά ήταν η πρώτη που ανέδειξε το ζήτημα. Και σήμερα και η ΠΕΔ Κρήτης και όλοι μας είμαστε περήφανοι, γιατί οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά που διεκδικεί σήμερα ο Ερντογάν και που είναι ολοπράσινα στο χάρτη, δηλαδή χωρίς οικονομική ζωή, δηλαδή χωρίς ΑΟΣ κατά το διεθνές δίκαιο, καταλαβαίνετε τις προεκτάσεις που έχει, είναι μια αντίκειμη μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, είναι, πατούνε πάνω στην Κρήτη και περιμένουν να σηκώσουμε το λάβαρο, πρόεδρε, αν θέλετε, μιας όχι επανάστασης, μιας μεταρρύθμισης πια, η οποία δυστυχώς, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που πρέπει να λυπάται κανείς, μας επιβλήθηκε λόγω μνημονίου σε μια χώρα που από το 1929 ο Μέγας Βενιζέλος προσπαθεί να κάνει δασικό χάρτη. Καθυστερήσαμε επί 90 χρόνια και δυστυχώς αποφασίσαμε σε εισαγωγικά να τον κάνουμε πάνω στην πτώχευση, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις μεγαλύτερες από τις δυνατότητές μας. Δηλαδή προσπαθώντας μέσα σε 4 χρόνια να λύσουμε όπως ένα πρόβλημα για να πάρουμε δανεικά χρήματα. Ο λόγος όμως για τον οποίο πρέπει κανείς να λυπάται μέσα σε αυτή τη χαρμολύπη είναι ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη, ότι η πολιτεία θα μπορούσε εντύμως να πάει στους πολίτες. Και να σου πει: ξέρετε, έχω υπογράψει αυτή τη δέσμευση. Αναλήφθηκε μια δέσμευση. Βάλτε πλάτη, ελάτε εδώ, φέρτε ό,τι μπορείτε, οι δήμαρχοι, η εκκλησία, τα μοναστήρια, οι ιδιώτες, να φτιάξουμε ένα χάρτη όπως πρέπει. Αλλά ήρθε ως ψυχρολουσία μέσα στον καύσωνα να μας επιφέρει, αν θέλετε, ως Δαμόκλειος πάθει ένα δασικό χάρτη, τον οποίο το προσπαθούμε να βγάλουμε από πάνω μας και η ίδια η πολιτεία βλέπει το αδιέξοδο, αλλά με ασπιρίνες ο καρκίνος δεν διορθώνεται. Και αυτό που καταλάβαμε σήμερα όλοι είναι ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μπορεί να αποτυπώνει μια πολιτική βούληση. Γιατί η πολιτεία τρόμαξε πέρυσι. Εσπευσμένα ήρθε ο Υπουργός στην Κρήτη και είπε αυτά που είπε. Προσπαθεί να διορθώσει πράγματα. Σε ποια κατεύθυνση όμως και με ποιο αποτέλεσμα? Λυπάμαι, χωρίς να ευθύνεται ήδη ασφαλώς, το είπαμε όλοι μας, που η κύριε Κοζηράκη μας είπε σήμερα ότι τα εργαλεία που έχει η διοίκηση στα νομοθετικά δεν επαρκούν
ποσός για να λυθεί το πρόβλημα και μάλιστα μέσα σε 15 μέρες. Αστεία πράγματα, θα έλεγα κομικά, αν όχι κομικοτραγικά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η χαρά, και να τελειώσω με κάτι ευχάριστο, είναι ότι πράγματι η Κρήτη, υπό την έννοια της εκπροσώπησής της και από την άποψη της αυτοδιοίκησης και οι βουλευτές μας καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει μόνο παρελθόν και παρόν, έχει και μέλλον. Και θα το βρουν μπροστά τους και εκείνοι και όλοι μας. Δεν έχει κόμματα, δεν έχει χρώματα. Θα πάμε με την Πέμπτη συντεταγμένα αγροτική, κτηνοτροφική, παραγωγική φορή. Θέλω να ελπίζω και οι βουλευτές διακομματικά, πρόεδρε. Όλοι μας. Και θα πούμε στην κυβέρνηση δύο πράγματα. Ούτε ένας κριτικός, ούτε ένας πολίτης. Κριτικός ή μη. Έχουμε αλλοδαπούς που αγόρασαν με τις οικονομίες μια ζωή στα παράλια του νησιού, ακίνητα, έκτισαν, επένδυσαν, δανείστηκαν και σήμερα είναι δασικά τα κινητά τους. Καταλαβαίνετε το αναπτυξιακό πρόσημο που έχει για τον τόπο μας αυτό διεθνώς. Μια σειρά ζητημάτων, πρόεδρε, που πρέπει να μπουν στη συζήτησή μας και στην ατζέντα του Υπουργείου. Εδώ λοιπόν και ένα δασκαλάκι, θα πρέπει όλοι να δουν τους πολίτες στα μάτια, χωρίς φλιναφήματα, χωρίς 2001 και 1951. Έχει ιδιοκτησία. Υπάρχουν σειρά τρόπων να το διαπιστώσει κανείς, όπως το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Όχι να μου λες Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών μόνο στο Ηράκλειο. Να μου κάνεις και στους τέσσερις νομούς. Να μου κάνεις επιτροπές άμεσα. Δεν μπορεί σήμερα ο κύριος Κρέκας, και αυτό είναι μια τελευταία λυπηρή είδηση, και είναι ο λόγος για τον οποίο λυπάται, 9 έκτου να κάνει έγγραφο και να λέει όλα τα κίνητα που είναι στο δασικό χάρτη δεν μπορούν να οικοδομηθούν. Χωρίς καν να έχει κυρωθεί ο χάρτης και χωρίς καν να έχει τελειώσει τον αντιρρήσιο. Πρέπει το παιχνίδι με το χρόνο. Και το παιχνίδι με τον χρόνο ενώπιση εκλογών ενδεχομένως να τελειώσει. Δεν θα βάλουμε τα σκουπίδια κατά το χαλί. Πρέπει εντός 15 ημερών να υπάρξει μια πρόταση και διακομματικά από την Κρήτη τουλάχιστον να κατευθεί στην Βουλή. Κατά με αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα που επιμένει για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Γρήγορη απάντηση. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο εύχρηστη σε εισαγωγικά είναι αυτή η διαδικασία. Πόσοι έχουν κάνει, κύριε Χιλετζάκη, διαδικασία για τα πρόδειλα ασφάλματα στο Ηράκλειο? Όσοι έχουν κόψει το παράβολο. Είναι 4.000 για όλη την Κρήτη. Στο παράβολο. Στο παράβολο. Όχι στα πρόδειλα. Στα πρόδειλα μπορεί να είναι και 15.000-20.000. Γιατί δεν μπορούμε να τα αριθμίσουμε ακόμα τα πρόδειλα. Γιατί δεν υπάρχει το σύστημα για να διαβάσει ακόμα πόσες έχουν γίνει. Όπως όμως φάνηκε στο χάρτη, ούτε τα πρόδειλα, ούτε τα πρόδειλα δεν διορθώνται. Τα πρόδειλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι τεράστιο. Το νούμερο που λέει 15.000 είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, τα 15.000 είναι λίγα. Ουσιαστικά δεν διορθώσανε κάτι. Ακριβώς. Και ουσιαστικά, να το πω ξανά, είναι άκυρη η ανάρτηση των χαρτών. Κύριε Βασιλάκη, θέλω να στηρίξετε το αίτημα που έχουμε βάλει επίσης για κατάρρευση ιδιαίτερες αναπροσαρμογές. Δεν θα υπάρξει πρωτογενής αύριο τομέας, θα υπάρξει πολύ μεγάλη πείνα και φτώχεια. Η φτώχεια ήδη έχει έρθει, αλλά θα υπάρχει πείνα που δεν θα υπάρχει τροφή, δεν μπορεί να παράξει πλέον. Και σας ζητώ δημόσια και το είπαμε και με τον πρόεδρο του ΣΠΕΔ, ότι η ρήτρα πρέπει να καταρριχθεί. Δεν υπάρχει αύριο αν δεν καταρριχθεί η ρήτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Εφόσον υπάρχουν εξελίξεις, εμείς θα είμαστε εδώ για να τις μεταφέρουμε. Κρατάμε αυτή την ελπίδα μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και το γεγονός ότι απόψε είδα βουλευτές, την απογκεντρωμένη διοίκηση, νομικούς, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον πρόεδρο του Συντονιστικού για τους Δασικούς Χάρτες να ενώνουν δυνάμεις και να λαμβάνουν μια πρωτοβουλία. Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία να δείξει ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια λύση που θα βγάλει από την ομοιρία χιλιάδες πολίτες στο νησί μας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με ένα άλλο θέμα σε ώρα αιχμής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.